Λοιπόν, νομίζω πως θα πρέπει να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, γιατί μια και για ελάχιστες φορές που έχει συμβεί σε αυτό το σχολείο είμαστε καλά στην ώρα και δεν έχουμε υπερβεί τα πράγματα, να εκμεταλλευτούμε αυτή τη μια μισή ώρα για να μπορέσουμε να τρέξουμε αυτό το περιστατικό, το οποίο σας υπόσχομαι ότι πρέπει να έχει ένα σχετικό ενδιαφέρον για όλους μας. Μετά από την καταπληκτική ιστορία που είδαμε μια σειρά από πράγματα μηχανισμών που τεκμηριώνουν για άλλη μια φορά αυτό το οποίο γκρινιάζουμε, φωνάζουμε κάθε τόσο, ότι κοιτάξτε να δείτε, η άρρωστη με τον καρκίνο του προστάτη δεν είναι καρμπών. Και ουσιαστικά δεν μπορείς να βρεις και τόσο εύκολα δύο ίδιους αρρώστους με καρκίνο του προστάτη. Τα πράγματα διαφοροποιούνται πάρα πολύ. Και αν δεν τολμούμε να πούμε ότι δεν είναι μία νόσος, είναι τουλάχιστον, έχει τόσα διαφορετικά προσωπία και μια και είναι και απόκριες τώρα, έχει τόσες διαφορετικές μουτσούνες όσο δεν λέγεται. Λοιπόν, ευνοχάντοχος καρκίνος του προστάτη, λοιπόν, αυτές θα είμαστε παρέα με τον κύριο Τζόρτζι απόψε. Θα το κάνουμε όσο πιο διαδραστικό γίνεται, άρα τις παρεμβάσεις σας τις χρειαζόμαστε και αυτές είναι οι διάφορες οικονομικές μας σχέσεις με τις εταιρείες. Εκείνο το οποίο νομίζω πως είναι σημαντικό, Βασίλη, πρώτα απ' όλα είναι να πούμε τον ορισμό, έτσι, γιατί από τον ορισμό που σημαίνει και το τι πρέπει να κάνουμε, δηλαδή για να πούμε ότι κάποιος άνθρωπος θα πάρει την ταμπέλα ότι είναι ευνουχοάντοχος καρκίνου του προστάτη. Και δεν ξέρω, θα ήθελες να πεις δύο λόγια για ποιο λόγο δεν τον λέμε ορμονοάντοχο. Και τον λέμε ευνουχοάντοχο. Γιατί τώρα ξαφνικά από εκεί που είχαμε βάλει σε μία κατηγορία όλους τους ανθρώπους που αρχίζουν να μην απαντάνε στην ορμονική, φάνηκε ότι μία κατηγορία ασθενών μπορούν να απαντήσουν σε δεύτερους χειρισμούς, σε δεύτερους ανδρογονικούς χειρισμούς. Και ουσιαστικά είναι, έτσι ανακαλύφθηκαν, μάλλον έτσι μπήκαν στην αγορά και τα φάρμακα αυτά μας οδήγησαν να ανακαλύψουμε και να ορίσουμε αυτόν τον τύπο του καρκίνου. Να σταθώ λίγο μόνο, έχει γίνει κάποιο debate για το τι σημαίνει τεστοστερόνη σε επίπεδα ευνοχισμού. Έχουμε πάρει τα 50 γιατί μάλλον είναι αυτή η τιμή που σήμερα μάλλον έχει μελετηθεί περισσότερο, παρόλο που δεν είναι ιδανική τιμή ευνούχου. Εντάξει. Ήταν ο τρόπος με τον οποίο μπορούσαν να μετρήσουν οι εργαστηριακοί μερικά χρόνια πριν τα επίπεδα της τεστοστερόνης. Δηλαδή, απλά και μόνο τώρα που έχουμε πιο ευαίσθητες μεθόδους και πιο σταθερές μεθόδους μέτρησης τεστοστερόνης, ουσιαστικά θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ότι τα επίπεδα της τεστοστερόνης που θα θεωρούμε επίπεδα ευνούχου δεν είναι τα 50, αλλά είναι ίσως τα 25 ή τα 30. Αλλά αυτό είναι κάτι που δεν ξέρω πόσο εύκολα θα αλλάξει, γιατί όλες οι μελέτες των φαρμάκων των LHRH αναλόγων αλλά και των anti-LHRH έχουν γίνει με την τιμή 50. Άρα λοιπόν, πιστεύετε ότι θα υπάρξει εταιρεία η οποία θα χρηματοδοτήσει ξανά μελέτες αυτού και από την αρχή με το να έχουμε το όριο των 25 ή των 30. Απλά και μόνο ας έχουμε λίγο στο μυαλό μας ότι πριν φτάσουμε να βάλουμε ταμπέλες, ένα απαραίτητο πράγμα είναι ότι πρέπει να μετρήσουμε την τεστοστερόνη. Και βέβαια, στην πορεία, όταν έχουμε κάποιον σε ορμονοθεραπεία, να σκεφτόμαστε ότι πού και πού να στέλνουμε και μια τεστοστερόνη ορού, γιατί υπάρχει ένα μικρό ποσοστό, αλλά υπαρκτό, που είναι το περίφημο hormonal escape. Δηλαδή, δεν τους φτάνει, δεν είναι ικανό το φάρμακο, δεν το κάνουν σωστά, έτσι μια σειρά από πράγματα και δεν έχουν τα επίπεδα ευνουχισμού αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν, απαραίτητη προϋπόθεση για να πούμε κάποιον ευνουχοάντοχο είναι ότι η τεστοστερόνη του είναι κάτω από 50. Μπορούμε να έχουμε και ταυτόχρονα, γιατί είναι απαραίτητη προϋπόθεση η τεστοστερόνη, μπορούμε να έχουμε ή να μην έχουμε ταυτόχρονα διαφοροποίηση στην απεικόνηση. Έτσι. Δεν σημαίνει λοιπόν ευνουχοαντοχή ότι θα υπάρξει με το να έχουμε ντε και καλά και σόνι και πρόοδο της νόσου. Έτσι. Μπορεί να υπάρχει όμως αυτό το πράγμα. Εκείνο το οποίο δεν έχει μπει ακόμη στον ορισμό είναι η ιστορία του αν υπάρχουν συμπτώματα ή όχι. Δηλαδή αν έχουμε επιδείνωση των συμπτωμάτων. Άρα λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι τα
τα δεδομένα, τα δογματικά, τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή σαν τρόπο συνεννόησης. Ναι, Στέλιο. Να ρωτήσω κάτι, επειδή όσες φορές έχω δει τον ορισμό, πάντα εξακολουθώ να έχω την ίδια απορία. Εκεί μας λέει plus either, είτε το ένα είτε το άλλο, ή την βιοχημική πρόοδο που εντάξει είναι κατανοητή, είτε την ακτινολογική εξέλιξη. Ποιος κάνει σπινδυρογράφημα οστόν σε έναν ασθενή που το PSA του δεν κουνιέται, και αφού μάλιστα αμφισβητούμε την κλινική αξία των όποιων συμπτωμάτων του αρρώστου για να το ορίσουμε. Δηλαδή, πώς μπήκε αυτό το δεύτερη παράμετρο, δεν έχω καταλάβει. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτή είναι. Και ένα, γιατί έρχεται σε κατευθείαν αντίφαση και αντίθεση με τις οδηγίες που θα δείξουμε λίγο πιο κάτω, που έχουμε από την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία, όσον αφορά πότε κάνουμε απεικόνηση και πότε αυτή η απεικόνηση μας δείχνει την πραγματικότητα. Έτσι. Αυτή λοιπόν είναι μια ιστορία η οποία έχει μείνει από πληροφορίες από ανθρώπων που δεν ακολουθούσαν αυτά τα πρωτόκολλα απεικόνησης, κάνανε στα κουτουρού ό,τι απεικόνηση θέλει κανείς και που βρεθήκανε να έχουν πρόοδο της νόσου σε απεικονιστικό επίπεδο. Αλλά να μείνουμε, θα ήθελα, στο ότι πρέπει να είναι η τεστοστερόνη. Δεν υπάρχει περίπτωση να χρησιμοποιήσει κανείς τη λεξούλα ευνουχό άντοχος, εάν δεν έχει κάνει τεστοστερόνη και να είναι κάτω από 50. Υπό ανδρογονικό αποκλεισμό. Και βέβαια από την άλλη μεριά, να έχουμε τα δεδομένα αυτά με το PSA, γιατί το EE αρχίζει να μπαίνει και με την καινούργια αντίληψη που είπαμε και προηγούμενος, ότι το PSA δεν είναι πάντοτε ο καλύτερος δείκτης εξέλιξης και προόδου της νόσου, ειδικά σε μερικές περιπτώσεις. Άρα λοιπόν αυτό είναι το πρώτο και σημαντικό πράγμα. Ένα άλλο το οποίο αρκετοί από εσάς θα σας έχω κουράσει με αυτή την ιστορία, νομίζω πως παρόλο που δεν έχουμε ακόμα τα στοιχεία στα χέρια μας που να το πιστοποιούν 100%, δεν πιστεύω ότι είναι όλες οι περιπτώσεις ευνουχοάντοχου καρκίνου ίδιες. Με την έννοια, με βάση τα κλινικά δεδομένα, πώς ξεκινήσαμε. Έτσι, το πώς ξεκινήσαμε λοιπόν, μπορεί να έχουμε διαφορετικά μονοπάτια. Έτσι. Δεν ξέρω, συμφωνείς, Βασίλη, με αυτό. Απολύτως, και εντάξει, νομίζω αυτή η εικόνα είναι χαρακτηριστική και δείχνει ουσιαστικά τα διάφορα μονοπάτια πώς μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό που λέμε σήμερα για τον ευνουχό άντοχο. Η κλασική ιστορία είναι ότι ξεκινάμε, έχουμε αυτόν τον άρρωστο που του κάναμε είτε ριζική προστατεκτομή είτε ακτινοθεραπεία. Έκανε βιοχημική υποτροπή, θα πάρει κάποια στιγμή ορμονοθεραπεία και μπορεί να γίνει είτε μεταστατικός. Να γίνει είτε μεταστατικός ευνουχοάντοχος κατευθείαν, χωρίς από μη μεταστατικός, ή να γίνει πρώτα μη μεταστατικός ευνουχοάντοχος και ακολούθως να γίνει μεταστατικός. Και νομίζω πως αυτή η περίπτωση αυτού του αρρώστου είναι εντελώς ξεχωριστή η ιστορία από αυτόν ο οποίος ξεκίνησε σαν μεταστατικός, έκανε την ορμονοθεραπεία του και μετατράπηκε, εννοείται παραμένει μεταστατικός και γίνεται ευνουχοάντοχος. Νομίζω πως είναι άλλη πορεία νόσου, άλλο νόσημα κατ' ουσίαν σε αυτό το πράγμα. Και βέβαια με αυτό το κομμάτι, εκείνο το οποίο ταλανίζει αυτή τη στιγμή νομίζω όλους μας, είναι ο περίφημος άρρωστος ο οποίος είναι ο μη μεταστατικός ευνουχοάντοχος. Εκείνος δηλαδή ο οποίος έκανε μία ριζική θεραπεία με στόχο την ίαση καταρχάς, υποτροπίασε, έκανε βιοχημική υποτροπή, πήρε ορμονοθεραπεία και παίρνει ορμονοθεραπεία και υπό ορμονοθεραπεία αυξάνεται το PSA του. Και ταυτόχρονα η τεστοστερόνη του είναι χαμηλή. Και εδώ αρχίζει η τρέλα. Έτσι. Πριν προχωρήσουμε, η αντίληψή μας ποια είναι, ότι αυτοί οι ασθενείς είναι πολλοί ή λίγοι. Οι μη μεταστατικοί με τους μεταστατικούς, ποιο γκρουπ ασθενών είναι περισσότερο. Οι μη μεταστατικοί ευνουχοάντοχοι ή οι μεταστατικοί ευνουχοάντοχοι. Πριν από κάμποσα χρόνια, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, ένας Εγγλέζος μεγάλος ουρολόγος, είχε πει τη φοβερή ιστορία που τα είχαμε βγει όλα τα κοκοράκια τότε, έτσι, τα πετινάρια και λέγαμε, φωνάζαμε για τις ριζικές προστατεκτομές, τι ωραία, και είχαμε πιάσει τον Πάπα και τον ταρακουνάγαμε και λοιπά, ότι θεραπεύουμε τον καρκίνο του προστάτη. Και ο γέρο ουρολόγος εκείνος είχε πει, καλά, εντάξει, κάτσε να δούμε σε καμιά δεκαπενταριά χρόνια που θα αρχίσετε να βλέπετε τις υποτροπές από αυτά τα οποία πάτε να κάνετε τώρα. Αυτό που λέει ο κύριος Τζόρζης λοιπόν είναι
η μάζα αυτών των ανθρώπων θα αυξάνεται με τρόπο δραματικό όσο αυξάνονται οι ριζικές θεραπείες οι οποίες έχουμε ξεκινήσει. Και απλά και μόνο στην Ελλάδα δεν τους έχουμε δει τόσο πολλούς ακόμη. Η ύπαρξή τους όμως είναι εκείνο το οποίο έδωσε τροφή σε όλες τις μεγάλες εταιρείες, διότι το projection το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι αυτή η μάζα των ανθρώπων θα είναι τόσο μεγάλη το 2025 που εκεί θα είναι και η στόχευση της ιστορίας να αναστείλουμε την δημιουργία μεταστάσεων στους μη μεταστατικούς ευνουχάντοχους. Και βέβαια με και όλο αυτό το πράγμα που τροφοδοτείται και ξεκινάει από το ότι ο δείκτης για να αρχίσει η ιστορία της τρέλας είναι το αυξανόμενο PSA υπό ορμονογενικό αποκλεισμό. Λοιπόν, ένα από τα πιο περίεργα πράγματα, για να μην το πω άχρηστα, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι prostate specific antigen, είναι promoting stress and anxiety antigen, στην κυριολεξία. Και δεν είναι, εδώ πέρα είναι το stress και το άγχος όχι μόνο του αρρώστου, αλλά νομίζω πως είναι και κυρίαρχα και του ουρολόγου, του θεράποντος ιατρού του σε αυτή την ιστορία. Γιατί αρχίζει μια δυναμική σχέση ψυχιατρική πλέον, που μόνο κάποιος που έχει κάνει ψυχανάλυση νομίζω πως μπορεί να αντισταθεί τόσο εύκολα σε αυτή την ιστορία, ουρολόγος εννοώ, και από την άλλη μεριά θα πρέπει αυτός ο ουρολόγος να αναλάβει και χρέη ψυχιάτρου απέναντι στον άρρωστο που έχει απέναντί του. Έτσι. Και ο οποίος αρχίζει να λέει, τι θα κάνουμε, πεθαίνω, πεθαίνω. Έτσι, είναι τραγική ιστορία το πεθαίνω. Δεν έχω να σας πω συνταγή σε αυτή την ιστορία, γιατί πάλι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι οι ίδιοι και πάλι δεν έχει το ίδιο συναισθηματικό κυρίως επίπεδο νοημοσύνης, τη συναισθηματική νοημοσύνη, όχι την πραγματική νοημοσύνη, την μετράμε άλλη, τη συναισθηματική νοημοσύνη ο άρρωστος με καρκίνο του προστάτη και ο οποίος έχει μη μηδέν ευνουχάντοχο καρκίνο για να μπορεί να σταθεί και να συνειδητοποιήσει μερικά πράγματα. Και αυτό το συνειδητοποίησα προσωπικά πιο πολύ όταν υπηρέτησα στο πολεμικό ναυτικό. Κληρούχας μου λοιπόν, αλλά ταυτόχρονα αυτή είναι η έκφραση στο ναυτικό, αλλά και η ίδια ηλικία με εμένα, φίλος δικηγόρος, τον οποίο τον χειρούργησα πριν από κάμποσα χρόνια. Ήταν και ο πρώτος ίδιας και μικρότερης λίγο ηλικίας από μένα που χειρουργούσαμε καρκίνο του προστάτη. Ταυθείο. Μη μηδέν. Βιοχημική υποτροπή μετά από 5 χρόνια και αυτή τη στιγμή είναι με μη μηδέν CRPC. Λοιπόν, η συναισθηματική πίεση που υπάρχει είναι τρομακτική για αυτή την ιστορία. Εκείνο το οποίο μάθαμε όμως όλα αυτά τα χρόνια, μάθαμε κάποια πράγματα, έτσι δεν είναι, Βασίλη, ότι και από τις αποτυχημένες μελέτες των διαφόρων φαρμάκων για τον μη μεταστατικό ευνουχό άντοχο, νομίζω πως μάθαμε κάποια πράγματα που μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε τουλάχιστον στην συνομιλία μας με τον άρρωστο. Έτσι, και, και περισσότερο να είμαστε κι εμείς πιο ήσυχοι τι ασθενείς έχουμε μπροστά μας. Δεν έχουμε τον καρκίνο του νεφρού, ούτε τον καρκίνο της κίστης. Παρόλο που και εδώ τα πράγματα, κάποιες κατηγορίες είναι πολύ επιθετικές, αλλά εκεί βλέπουμε αριστερά ότι 25 μήνες από τη στιγμή της εμφάνισης νόσου μέχρι να εμφανιστούν οι πρώτες οστικές μεταστάσεις, κατά μέσο όρο. Και το διάστημα αυτό γίνεται πολύ μεγαλύτερο μέχρι το θάνατο. Δηλαδή πάμε γύρω στους 47 μήνες. Άρα λοιπόν, ούτε γρήγορα πρόκειται να εμφανιστούν αυτές οι οστικές μεταστάσεις, ούτε γρήγορα πρόκειται να πεθάνει. Αυτό το πράγμα είναι μια πληροφορία που μπορούμε να την έχουμε και να τη χρησιμοποιούμε στη συνομιλία μας με τον άρρωστό μας απέναντι. Ότι κοίταξε να δεις, μην τρελαινόμαστε, δεν πεθαίνεις αύριο το πρωί. Είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα αυτό το οποίο χρειάζεται να περάσουμε σε αυτούς τους αρρώστους. Και το άλλο πράγμα το οποίο μάθαμε. Επίσης, συγγνώμη, λέω να συμπληρώσω ότι πάνω στον πανικό τους, το να πεις, δηλαδή τι, έχω 6 μήνες, ένα χρόνο. Να μου την ξανακάνει την ερώτηση μετά από 3-4 χρόνια. Εκεί πέρα αμέσως αγαλιάζουν, δηλαδή αλλάζει το σκηνικό. Γιατί εκείνοι νιώθουν ότι μπαίνω στα τελευταία μου. Ακριβώς. Λοιπόν, είναι πολύ πολύ σημαντικό το να μιλήσουμε με αυτά τα πράγματα. Και επιπλέον μπορούμε και να ποσοτικοποιήσουμε τα πράγματα. Δηλαδή έχουμε μια σειρά από PSA τα οποία τα έχουμε στα χέρια μας. Έτσι δεν είναι? Μας τα φέρνει ο άρρωστος αν το βλέπουμε για πρώτη φορά. Το πιο απλό πράγμα του κόσμου είναι να μπει κανείς στον υπολογιστή του εκείνη την ώρα και να βγάλει το PSA doubling time και να πει το έχω κάνει αυτό το πράγμα και
πιστέψτε με, είναι ο τρόπος με τον οποίο με καταπληκτικό τρόπο ο άλλος ηρέμησε σε αυτό το πράγμα. Διότι έχοντας ένα PSA doubling time το οποίο ήταν μεγάλο σε αυτή την ιστορία, τον έβαζε κατευθείαν με βάση αυτά τα δεδομένα στην κατηγορία εκείνη που λες, κοίταξε να δεις, εσύ έχεις καιρό μπροστά σου. Η στατιστική πιθανότητα να εμφανίσεις πρόοδο της νόσου η οποία να φτάσει στο θάνατο, εάν το PSA doubling time είναι πολύ μεγάλο, μην τρελαινόμαστε για αυτό το πράγμα, να το ξαναμετρήσουμε, Και από την άλλη μεριά... Πέστε ποιο παίρνετε σαν βάση για να μετρήσετε το διπλασιακό. Δεν την κατάλαβα την ερώτηση, ομολογώ. Ποια λάθη στο ότι double time από πότε παίρνουμε το πρώτο για να δούμε πότε έγινε, γιατί κανένα... βλέπω κάποια λάθη. Λοιπόν, ναι, σαφέστατα. Λοιπόν, έχω δει και το μετεγχειρητικό. Όχι. Λοιπόν, εκείνο το οποίο είναι δεδομένο, λοιπόν, ότι για να όλα τα νομογράμματα, πρώτα απ' όλα δεν μπορείτε να το βγάλετε με το χέρι. Είναι λογαριθμικό. Έτσι, είναι λογαριθμικό. Είναι πολύ δύσκολο μαθηματικά. Δεν βγαίνει αυτό το πράγμα και γι' αυτό το λόγο βγαίνει στον υπολογιστή. Υπάρχουν sites για αυτό το πράγμα που είναι πολύ εύκολο να το κάνει κανείς. Πρέπει να έχει τουλάχιστον τρεις τιμές. Και η πρώτη τιμή θα πρέπει να είναι πάνω από 0,3. Και εννοείται ότι όλα αυτά τα νομογράμματα έχουν βγει όχι για ανθρώπους που είχαν μετρήσιμο PSA μετεγχειρητικά, για παράδειγμα. Και είναι άλλο πράγμα, άλλο νομόγραμμα εκείνος που έχει κάνει ριζική προστατεκτομή, άλλο νομόγραμμα εκείνος που έχει κάνει ακτινοθεραπεία. Και σαν βάση για αυτούς που έχουν κάνει ριζική προστατεκτομή, για παράδειγμα, είναι εκείνο το PSA το οποίο θα είναι πάνω από 0,3. Και εννοείται η βάση αρχής σε άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει και ορμονοθεραπεία όμως, έτσι. Ότι αυτή την τιμή, από εκεί που ήταν 0,0 τόσο, που αυξήθηκε δεν ξέρω πήγε πόσο και ξανακατέβηκε μετά, η υποτροπή την οποία τη μετράμε για να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η ιστορία είναι μετά το 0,3. Παίρνουμε τα πιο 0,00 τόσο, παίρνουμε 0,3 και μετά. Και εκείνο το οποίο είχε επίσης, γι' αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό να ξέρει κανείς τον άρρωστό του, εκείνο που είχε πει ο προγονός μας ο Ιπποκράτης αυτή την ιστορία, δεν έχει σημασία να ξέρεις την νόσο, αλλά να ξέρεις τον άρρωστο που έχει αυτή την ιστορία. Έτσι. Άρα λοιπόν το να ξέρουμε τον άρρωστο σημαίνει, αφού πήρε ορμονικό αποκλεισμό, πόσο έφτασε το PSA του, σε ποια κατηγορία ήταν εκείνη που πήρε ορμονοθεραπεία. Για να δούμε και το πόσο καιρό κράτησε αυτή η ορμονοθεραπεία. Θα δούμε ότι και αυτό αποτελεί προγνωστικό παράγοντα. Άρα λοιπόν, από όλες τις αποτυχημένες μελέτες του παρελθόντος για τα φάρμακα που δοθήκανε στους μη μηδέν εύνουχο άντοχους, μάθαμε αυτά τα πράγματα για να καταλήξουμε σήμερα να λέμε ότι κοιτάξτε να δείτε αυτό το cut-off εδώ πέρα που είναι το PSA doubling time λιγότερο από 6 μήνες, είναι το κρίσιμο νούμερο, πρέπει να το έχουμε στο μυαλό πάντοτε, που αν κάποιος έχει λιγότερο από 6 μήνες PSA doubling time, είναι εκείνος ο οποίος θα πάει πάρα πολύ γρήγορα στην εξέλιξη της νόσου. Θα γίνει μεταστατικός ευνουχοάντοχος και θα έχει κακή εξέλιξη. Άρα τι σημαίνει πρακτικά, ότι είναι άρρωστος εκείνος που θα πρέπει να τον έχουμε πολύ πιο πολύ σε παρακολούθηση, σε πολύ πιο στενή παρακολούθηση, έτσι ώστε να δούμε και το πότε θα του κάνουμε τις απεικονίσεις του και το πότε θα τον βάλουμε σε κάποια θεραπεία. Εκείνο το οποίο είναι δεδομένο και σαν μήνυμα, νομίζω να συμφωνήσουμε εμείς για να συμφωνήσουμε και όλοι οι υπόλοιποι, είναι ότι σε αυτή τη φάση, αυτή τη στιγμή, εάν είναι να πάρει την οποιαδήποτε αγωγή κάποιος άρρωστος, θα την πάρει μόνο στα πλαίσια ενός κλινικού πρωτοκόλλου με αυστηρή δόμηση κλπ. Και τρέχουν τέτοιου είδους πρωτόκολλα και η συμβουλή είναι μάθετε ποιοι τα τρέχουν και αν θέλετε να βάλετε τέτοιους αρρώστους σε πρωτόκολλο όμως. Έτσι, το να αρχίσετε εσείς να δίνετε αμπειρατερώνες, να αρχίσετε να δίνετε ενζαλουταμίδες, να αρχίσετε να δίνετε ντοσταξέλες, καρβαστάξέλες και οτιδήποτε άλλο στον μη μηδέν CRPC είναι κακή ιατρική. Μη τεκμηριωμένη ιατρική. Δεν έχει τεκμηριωθεί τίποτα. Αν θα αλλάξει, αλλουνού παπά Ευαγγέλιο. Και ας δούμε λιγάκι το πρώτο μας περιστατικό, το περιστατικό μας. Λοιπόν, 65 ετών, ο οποίος υποβλήθηκε 4 χρόνια πριν σε ριζική προστατεκτομή με αυτά τα χαρακτηριστικά.
έτσι, ένα καλό στάδιο εντοπισμένο, κακό γκλίσον και ένα PSA το οποίο από όσο ακούσαμε και τον κύριο Κουτσιλέρη μάλλον δεν μπορεί να αξιολογηθεί. Το μεταχειρητικό του PSA ήταν καλό, φαίνεται ότι όλα πήγανε καλά με την επέμβαση. Ένα χρόνο όμως μετά αυξήθηκε σε 0,6, άρα έχουμε βιοχημική υποτροπή. Το 0,2 θεωρείται σήμερα σαν το όριο εκείνο που ορίζει τη βιοχημική υποτροπή. Αν και πολύ, και εδώ υπάρχει ένα debate, μήπως και το 0,4 τελικά είναι, αλλά το 0,2 νομίζω. Αλλά μην τρελαινόμαστε με αυτό το πράγμα, έτσι. Ακολούθησε το δρόμο της ακτινοθεραπείας και ανδρογονικό αποκλεισμό που τον συνέχισε διαλυματικά για 3 χρόνια. Σε αυτό δεν νομίζω πως θα συμφωνήσουμε όλοι ότι έτσι τα καλά καθούμενα έκανε και ακτινοθεραπεία και ορμονοθεραπεία, αλλά αυτό έκανε αυτός ο άρρωστος. Έτσι δεν μην στεκόμαστε σαν κριτική σε αυτή την ιστορία. Εγώ δεν το έκανα για παράδειγμα. Στο μικρόφωνο λίγο. Γιατί δεν έκανε εξ αρχής ακτινοβολία αμέσως. Κατευθείαν. Απευθείας μετά. Έκανε σάλβατς. Αυτό ήταν. Όχι, μετά τη ριζική να κάνει ακτινοβολία. Αυτό είναι. Δηλαδή δεν έκανε επικουρική. Από ένα χρόνο έκανε όμως. Αφού το PSA του το μεταχειρητικό ήταν 0,05. Το παθολοανατομικά ήταν πίταφ 2α. Δεν έχει στοιχεία. Είναι 0. Δεν είχε η κατηγορία εκείνη που κάνει επικουρική ακτινοθεραπεία. Που έχει νόημα να κάνει κανείς άμεση επικουρική ακτινοθεραπεία, κανένα νόημα. Δεν στηρίζεται πουθενά να πει κανείς ότι θα του κάνω απευθείας ακτινοθεραπεία. Κακή ιατρική θα ήταν άμα του κάνει κανείς αυτή την ιστορία. Κανένα νόημα. Κανένα. Όταν λέω κανένα, εννοώ κανένα. Μέτραγε το PSA του και πήγε 0,6 κάποια δεδομένη στιγμή. Εκεί, ναι, να σκεφτεί κανείς. Αλλά ταυτόχρονα με ορμονοθεραπεία, εγώ θα ήμουν εξαιρετικά διστακτικός να το κάνω αυτό. Απλά και μόνο το ιστορικό του γκλίζον 8. Παρότι το καινούριο paper που λέει 2 χρόνια ορμονό, με ακτινοθεραπεία. Παρόλο το... Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό είναι μία εργασία η οποία παρουσιάστηκε στο ASCO το 16, καμία αντίρρηση, και που είπε ότι όταν... Ναι, και δημοσιεύτηκε και που έδωσε τα δεδομένα ότι οι άρρωστοι οι οποίοι θα κάνουν την salvage ακτινοθεραπεία είναι εκείνοι οι οποίοι θα πρέπει να πάρουν και 2 χρόνια την ορμονοθεραπεία και θα έχουν καλύτερη επιβίωση. Μία και μοναδική μελέτη. Έτσι. Ας δούμε λιγάκι, να οριμάζουν και λίγο τα πράγματα. Το να πούμε... κατευθείαν ότι υιοθετούμε τα δεδομένα μίας μελέτης, εγώ είμαι πολύ εναντίον και καλύτερα να περιμένουμε και να βλέπουμε και άλλα πράγματα. Παρακαλώ. Δεν ακούμε στο μικρόφωνο, παρακαλώ. Καθημερινά που τράβουμε στο γιατρείο, ασθενείς μετά από την θεραπεία, να τους κόβουμε, δηλαδή... Όχι. Άλλο 2 λεπτούλια. Τι είχε κάνει αυτός ο άρρωστος, πρωτογενός ριζική ακτινοθεραπεία? Μετά από ριζική έκανε ακτινοθεραπεία, κατευθείαν. Μέσα σε 2 μήνες μετά από τη ριζική. 2 λεπτούλια, για να τα ξαναπούμε. Οι άρρωστοι οι οποίοι έχουν ένδειξη να κάνουν επικουρική ακτινοθεραπεία μετά τη ριζική προστατεκτομή είναι συγκεκριμένοι με συγκεκριμένα παθολοανατομικά χαρακτηριστικά. Έτσι. Αυτό να το έχουμε στο μυαλό μας. Αν έχουν αυτά τα δεδομένα, έχει καλώς. Αν δεν έχουν τα δεδομένα, το να τους ρίξει κανείς και ακτινοθεραπεία από πάνω δεν είναι σωστή η ιατρική πρακτική. Εντάξει. Πρέπει να έχει διηθεί σπερματοδόχος κύστης και να έχει εξοκαψική επέκταση. Αυτά είναι τα 2 βασικά στοιχεία που θα σου οδηγήσουν να κάνεις μετά το χειρουργείο. Και τώρα ο αριθμός και η θέση των θετικών χειρουργικών ορίων είναι κάτι που είναι σε αρκετά μεγάλη κουβέντα. Έχουμε τα δεδομένα από τη μελέτη της EORTC που πάλι. Παίρνουν τα δεδομένα από τα θετικά χειρουργικά όρια για να ορίσουν αυτούς τους αρρώστους οι οποίοι θα μπουν για άμεση ακτινοθεραπεία όσο το δυνατόν συντομότερα μετά από τη ριζική προστατεκτομή. Εντάξει. Ναι, αλλά να μην επεκτηνόμεθα σε άλλα πράγματα τα οποία... Ναι. Αν έχουμε ένα ασθενή που έχει κάνει ριζική προστατεκτομή, το PSA του είναι καλό μετά τη ριζική προστατεκτομή. Εννοείται καλό. Κάτω από 0,2. Μάλιστα.
Αλλά έχουμε τη βιοψία η οποία μας λέει ότι διηθεί την κάψα. Δεν έχει φύγει έξω, αλλά διηθεί την κάψα. Σε αυτόν τον ασθενή μπορούμε να περιμένουμε παρακολουθώντας το PSA ή μπορούμε... Σαφέστατα ναι, αν και έχουμε τρεις συνολικά μελέτες σε ολόκληρο τον κόσμο, μία από το Southwestern Oncology Group, μία από την EORTC και μία από την Γερμανία, την ARI, οι οποίες έχουν δείξει ότι η συνολική επιβίωση των αρρώστων που έχουν κάνει άμεσα ακτινοθεραπεία με αυτού του τύπου τα δεδομένα είναι καλύτερη. Από την άλλη μεριά, ένας καλός γιατρός θα πρέπει να έχει στο μυαλό του και τα υπόλοιπα πράγματα που έχουν σχέση με το λειτουργικό κομμάτι του αρρώστου του. Έτσι, άρα λοιπόν, το salvage versus adjuvant είναι μια μεγάλη ιστορία που είναι σε debate ακόμα. Η προσωπική μου θέση είναι υπέρ του salvage και όχι της άμεσης ακτινοθεραπείας. Αλλά αν αυτή τη στιγμή πλατιάσουμε σε αυτό το πράγμα, ωραία, το χάσαμε το παιχνίδι. Πάντω, και θα πρέπει να είμαστε μέχρι του χρόνου να κουβεντιάζουμε για καρκίνο του προστάτη. Αν θέλει ο κύριος Χατζηχρήστου μια βδομάδα ολόκληρη να την αφιερώσει για ένα κλινικό φροντιστήριο για καρκίνο του προστάτη, να τα βάλουμε όλα. Αλλά αυτό δεν είναι το απόψινό μας. Ευνουχοάντοχος καρκίνος είναι αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν είναι ο άρρωστος ο οποίος μπήκε σε ευνουχοαντοχή και ακόμα είναι μη μηδέν. Έτσι δεν είναι, Βασίλη? Ναι. Και, σαν καλοί γιατροί έχουμε κάνει την τεστοστερόνη που είναι κάτω από 50. Ακριβώς. Μετά από 3 χρόνια ανδρογονικό διαλυματικά, για να συνοψίζουμε, PSA Nadir, χαμηλότερη τιμή που πέτυχε ο άνθρωπος 0,1 και ακολούθως 0,8, 1,7 μέσα σε 4 μήνες. Αυτές τις τιμές με τεστοστερόνη, όπως είπαμε, 37. Ένα πράγμα το οποίο είναι το ερωτηματικό αυτή τη στιγμή είναι αν αυτόν τον άνθρωπο θα τον χαρακτηρίσουμε μη μηδέν ή όχι. Έτσι δεν είναι? Γιατί όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν έχει κάνει τίποτα από απεικόνηση. Και καλώς δεν είχε κάνει, διότι δεν είχε κανένα απολύτως νόημα. Χρειάζεται λοιπόν να του κάνουμε απεικόνηση αυτή τη στιγμή που υπό ανδρογονικό αποκλεισμό του βάζουμε την ταμπέλα ευνουχοάντοχος. Για πρώτη φορά. Έτσι, για πρώτη φορά του βάζουμε ταμπέλα ευνουχοάντοχος. Χρειάζεται να του κάνουμε απεικόνηση και με τι? Σπινθερογράφημα το κλασικό. Εννοείται. Η τομογραφία κάτω κοιλίας, πολυπαραμετρική μαγνητική, PET scan, χολίνης και 1+2. Λοιπόν, θα ήθελε κάποιος να πάρει το λόγο και να πει τι κάνει σε έναν άρρωστό του που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Τι απεικόνηση θα του κάνει? Εντάξει, οι γνώμες το ξέρω ότι είναι τρελές αυτή την ιστορία, αλλά κάποιος να μας πει τι κάνει. Ε? Παρακαλώ. Λίγο μικρόφωνο γιατί δεν ακουμόμαστε. Μάλιστα. Εξαιρετικά. Θα σκεφτόσασταν την ιστορία της πολυπαραμετρικής μαγνητικής τομογραφίας αυτών των άρρωστων? Για ποιο λόγο? Μα εντάξει, ναι. Που δεν τη γράφουν τα ταμεία και που μπορεί να την πληρώσει ένα σωρό λεφτά. Και αν δεν σκεφτούμε την πολυπαραμετρική, αυτή η τρέλα, ανάλογα το ποιος θα τον δει σε αυτό το πράγμα, θα τον στείλει να τα κάνει. Ποιοι δίνουν πολυπαραμετρική σε οποιοδήποτε άρρωστο, τη χρησιμοποιούν γενικά? Ρωτήστε το, πώς θέλετε εσείς. Όχι, άμα έχετε γράψει έστω και μία φορά έχετε συστήσει. Η μισή. Μάλιστα. Okay. Μάλιστα. Να δούμε όμως τώρα το τι, πώς μπορούμε να έχουμε evidence-based medicine σε αυτή την ιστορία. Τι μας λέει, όχι με απόλυτη ακρίβεια, η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία, ειδικά στο πρώτο κομμάτι που είναι, αφορά αυτούς που είναι σε μετά από ριζική προστατεκτομία. Λοιπόν, όταν το PSA είναι κάτω από ένα, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτε. Και το δεν χρειάζεται είναι ότι δεν πρόκειται να μας δείξει τίποτε. Ακριβώς. Ό,τι και να κάνεις, δεν πρόκειται να σου αναδείξει απολύτως τίποτα σε αυτή την ιστορία. Έτσι. Γιατί το κλινικό ερώτημα πάντα είναι μεταστατικό ή τοπικά προχωρημένο, όταν έχουμε αυτό το πράγμα. Βέβαια, βλέπουμε ότι είναι level of evidence 3 και το panel αποφάσισε να το κάνει grade for recommendation A. Αυτό παίρνοντας υπόψη ότι αν αρχίσουμε την τρέλα, παρόλο που δεν το έχουμε μελετήσει τόσο καλά, δεν είμαστε τόσο σίγουροι, δεν έχουμε level of evidence 1 σε αυτή την ιστορία, αλλά άμα αρχίσουμε την τρέλα να κάνουμε σε όλους ό,τι imaging μπορεί να φανταστεί κανείς, το έχουμε τεινάξει το σύστημα στον αέρα. Να πούμε λίγο από πίσω από αυτή, ναι, από αυτή τη συλλογική. Αυτό που συνέχεια να έχετε στο μυαλό σας, ότι τα guidelines
δείχνουν, αυτό δηλαδή μεταφράζεται, όχι ότι δεν επιτρέπεται ή δεν χρειάζεται κτλ. Οι γνώσεις μας αυτή τη στιγμή μας επιτρέπουν να σκεφτούμε, ναι, με αυτόν τον τρόπο. Ναι, δεν μας επιτρέπουν να το γράψουμε. Έτσι να το λέτε. Η άρνηση που κάνει την καταγράφηση, άρα μην κάνετε imaging. Γιατί δεν έχουμε γνώσεις ακόμα που να. Γι' αυτό αυτές είναι για να ανατρέπονται οι οδηγοί. Μετά ερχόμαστε όμως για την ιστορία του PET Χολίνης. Αν δείτε προηγουμένως, είχαμε βάλει επίτηδες και το PET με τη γλυκόζη, το κλασικό. Να ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας ότι όταν μιλάμε για καρκίνο του προστάτη, θα μιλάμε για οποιοδήποτε PET εκτός από το PET της γλυκόζης. Διότι εκείνο δεν έχει καμία απολύτως χρησιμότητα. Εννοείται ότι το PET της Χολίνης τώρα έχει καλύτερα αποτελέσματα το PET του φθοριού χνατρίου, έχει καλύτερα το PET του PSMA κλπ. Κλπ. Τα οποία κοστίζουν απίστευτα λεφτά, δεν είναι διαθέσιμα στον ελληνικό χώρο αυτή τη δεδομένη στιγμή. Υπάρχει το PET Χολίνης. Προσέξτε τους χαρτογιακάδες τώρα του Υπουργείου, που από την άλλη μεριά οι οποίοι δεν διαβάζουν, και σου λέει για να πας να σου δικαιολογήσει το PET της Χολίνης, θα πρέπει να το πας μαγνητική. Μα όταν εγώ αυτή τη δεδομένη στιγμή έχω το ότι η μαγνητική σε αυτόν τον άρρωστο δεν πρόκειται να μου δείξει απολύτως τίποτα. Αλλά για να δικαιολογήσω στους γραφειοκράτες το PET Χολίνης θα πρέπει να του έχω μια αρνητική μαγνητική προηγουμένως. Ας το έχουμε αυτό στο μυαλό για την καθημερινότητα. Για δείτε εδώ πέρα τι γίνεται με το σκάνι νοστών. Λοιπόν, και πάμε σε πιο κλασικές απεικονίσεις, αξονική. Όταν πλέον το PSA έχει ανέβει τόσο πολύ, που και εκεί έχουμε πιθανότητες να έχουμε εμφανίσει πλέον, να έχει εμφανίσει, να είναι εμφανής μάλλον οι μεταστάσεις. Αλλά κρατάει μια πισινή τώρα σε αυτή την ιστορία. Έτσι είναι. Τα guidelines για τον καρκίνο του προστάτη νομίζω πως είναι τα πιο κακά guidelines τα οποία έχουμε από την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία. Γιατί είναι πολύ μπερδεμένα. Έτσι, πρώτα απ' όλα, και κρατάνε πολλές πισινές. Και έχει πολλά πράγματα τα οποία είναι με level of evidence 3. Και λιγότερο και περισσότερο, όπως να πω. Και βάζουμε ότι το doubling time είναι σημαντικός και το velocity, ταχύτητα του PSA είναι 1,5. Εδώ μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Άρα λοιπόν στον άρρωστό μας ουσιαστικά θα είχε νόημα με βάση τα δεδομένα τα οποία έχει, να δούμε το επόμενο Βασίλειο, ότι του κάναμε έτσι και το σπινθυρογράφημα οστών, του κάναμε και την αξονική τομογραφία του. Και ήτανε. Και επειδή είχε και την πολυτέλεια να πληρώσει για το PET scan χωρίς να κάνει το οτιδήποτε άλλο, και ήθελε δει και καλά και Sony, επειδή είχε ακούσει για το PET scan, ήταν και αυτό αρνητικό. Αλλά το κρατάμε στο μυαλό μας, το PSA doubling time είναι 1,4 μήνες. Είναι χαμηλό, έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν, με βάση αυτά τα οποία είχαμε πει προηγουμένως, σε ποια κατηγορία παρακολούθησης θα τον βάλετε ή θα σκεφτείτε σε μη μηδέν να του κάνετε κάποιο θεραπευτικό χειρισμό σε αυτή την ιστορία? Κάποιος να μου σχολιάσει λιγάκι σε αυτό το πράγμα. Παρακαλώ. Πώς εμπιστεύουμε πραγματικά ότι είναι ένας μη μηδέν ασθενής? Μήπως απλά δεν έχουμε την κατάλληλη απεικονιστική εξέταση ακόμα που να... Είναι ένας προβληματισμός, ναι, που όμως, προσέξτε να δείτε, ναι, εκείνο το οποίο θα ήθελα να έχουμε όλη την κοινή αντίληψη, ότι οτιδήποτε έχουμε κάνει σε θεραπευτικούς χειρισμούς αυτή τη δεδομένη στιγμή, τους έχουμε βασίσει στις κλασικές απεικονίσεις. Εάν θέλουμε να βασίσουμε τους θεραπευτικούς χειρισμούς στην περίφημη έννοια της ολιγομεταστατικής νόσου, την οποία θα την αναδείξουμε με διάφορες περίεργες απεικονιστικές μεθόδους, πρέπει, επιβάλλεται, να τις ξανακάνουμε από την αρχή. Δηλαδή, να απαντήσουμε στο βασικό και πολύ σημαντικό ερωτηματικό. Εάν αρχίσουμε το θεραπευτικό χειρισμό νωρίτερα, θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον? Αυτή τη στιγμή, παρόλο που υπάρχει μια τρομακτική πίεση των εταιριών να προχωρήσουμε προς αυτό το επίπεδο, τρομακτική πίεση, απίστευτη πίεση, ό,τι έχουν χρηματοδοτήσει από κλινικές δοκιμές, σε αυτό το κομμάτι πάνε. Θα το ακολουθήσουμε εμείς, αυτό το κομμάτι? Θα πρέπει να έχουμε αποδεικτικά στοιχεία. Μην τρελαθούμε ότι ξαφνικά σε αυτόν τον άρρωστο που δεν έχει τις κλασικές απεικονιστικές. Θα πρέπει λοιπόν κριτήριο εισόδου για τη μελέτη χορήγηση ενζαλουταμίδης ή αμπυρατερόνης ή οποιοδήποτε άλλο φαρμάκου σε αυτή τη φάση να μην είναι αξονική και σπινθυρογράφημα, να είναι PET scan με φθοριούχο νάτριο ή PET scan με PSMA.
κριτήριο εισόδου. Ε? Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα να το ξεκαθαρίσουμε, δεν θα είμαστε τα κουτορνίθια τα οποία θα ακολουθήσουμε σε αυτή την ιστορία. Φέρτε μας στοιχεία που όντως θα επηρεαστεί η πορεία της νόσου μακροπρόθεσμα εάν κάνουμε την πρώιμη ιστορία σε επίπεδο ολιγομεταστατικής νόσου. Την περίφημη ιστορία θα τα κάψουμε τα όπλα μας από την αρχή ή θα τα χρησιμοποιήσουμε διαδοχικά έτσι ώστε να έχουμε αποτελεσματικότητα κάθε φορά. Δεν μπορώ να είμαι δογματικός. Η προσωπική μου αίσθηση είναι ότι θα πρέπει να είμαστε συντηρητικοί όσο δεν παίρνεις αυτή την ιστορία. Έτσι. Οπότε, ας δούμε λιγάκι σε αυτή την ιστορία. Νομίζω πως εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι, Βασίλη, να τον βάλουμε σε ποια κατηγορία ανήκει. Δηλαδή, έτσι, PSA doubling time 1,4 μήνες. Είπαμε προηγουμένως το όριο των 6 μηνών είναι σημαντικό. Άρα λοιπόν έχει λιγότερο από 6 μήνες. Είναι επικίνδυνος αυτός ο άνθρωπος να βγάλει νόσο. Έτσι. Άρα είναι στη χάρη, στην υψηλή. Και εδώ τώρα σε συνεργασία με τον ασθενή επιλέξαμε παρακολούθηση ένα τρίμηνο με PSA, αλκαλική φωσφατάση και κλινική εκτίμηση. Σε 3 μήνες το PSA ανέρχεται σε 5,1. Το doubling time είναι 1,7 μήνες. Πολύ χαμηλό, δηλαδή πολύ επικίνδυνη νόσο με φυσιολογική αλκαλική. Και σε άλλους 3 μήνες αύξηση του PSA, το doubling time είναι χαμηλό με παθολογική αλκαλική φωσφατάση πλέον. Αρχίζουμε και πάντοτε όμως ασυμπτωματικός αυτός. Ασυμπτωματικό. Είναι μια χαρά. Αρχίζουμε να έχουμε δεδομένα ότι κάτι συμβαίνει. Λειτουργεί τα πάντα. Είναι ένας νέος άνθρωπος και κάνει τα πάντα. Δεν έχει κανένα απολύτως πράγματα. Αυτό όμως αποτελεί το δεδομένο ότι αυξήθηκε το PSA του με αυτόν τον τρόπο, αποτελεί λόγο για να κάνει κανείς καινούργια απεικόνηση. Οπότε σε αυτή την απεικόνηση τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά πια. 3 οστικές μεταστάσεις, στέρνοθωρακική, μοίρα σπονδυλικής και λαγόνιο. Λοιπόν. Με εκείνο που είπαμε προηγουμένως ότι είναι διαφορετικοί οι άνθρωποι από πού ξεκινάνε και το πού καταλήγουν, νομίζω πως αυτός ο άρρωστος ανήκει σε αυτή την κατηγορία που εμφανίζει μεταστατική νόσο μετά από ανδρογονικό υποκλεισμό για βιοχημική υποτροπή, μετά από αρχική ριζική προστατεκτομή. Και χαρακτηριστικά δείτε ότι πέφτει μέσα σε αυτή την ιστορία που είναι μέσα στο μέσο όρο 37 μήνες για να εμφανίσει μεταστάσεις. Αν το δείτε λιγάκι από προηγουμένως το περιστατικό αυτό, όντως είναι αυτά τα 3,5 χρόνια τα οποία περάσανε από τότε που έκανε τη ριζική προστατεκτομή για να εμφανίσει αυτήν την ιστορία των μεταστάσεων. Ακόμα όμως δείτε αυτή την πράσινη γραμμούλα εκεί πέρα, ότι παρόλο που έχει το πρόβλημα αυτό, η καμπύλη της επιβίωσης δεν ακολουθεί ακριβώς την καμπύλη της εμφάνισης των μεταστάσεων. Έχει μια τεράστια χρονική απόσταση για αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο επίσης πρέπει να επικοινωνήσουμε με τον άρρωστο σε αυτή τη φάση της ζωής του και τη φάση της αρρώστιας του. Ότι εντάξει, εμφάνισες τις μεταστάσεις αυτές, είσαι πλέον μεταστατικός ευνουχοάντοχος, αλλά δεν έχεις χάσει ακόμα το τρένο, δεν έχει φτάσει στη χαράδρα η όλη ιστορία. Εκείνο το οποίο τίθεται το ερωτηματικό είναι ακριβώς. Τι θα κάνουμε. Έτσι, αυτό το τι θα κάνουμε. Για να δούμε και λίγο, έχουμε τι κάναμε. Τι κάναμε. Μέχρι τώρα ότι κάναμε διακοπή του αντιανδρογόνου. Το ακούσαμε, νομίζω, ακούσαμε το μηχανισμό. Προσθέτουμε αντιανδρογόνο, αν δεν έπαιρνε. Κάνουμε αντικατάσταση φλουταμίδης με μπικαλουταμίδη. Δεν ξέρω τώρα, η φλουταμίδη κυκλοφορεί στην Ελλάδα. Ναι, με. Κυκλοφορεί. Βεβαίως, τι. Μάλιστα. Δηλαδή, αν έπαιρνε φλουταμίδη, την κάνουμε μπικαλουταμίδη, ή αν έπαιρνε μπικαλουταμίδη, την κάνουμε φλουταμίδη. Και αν έπαιρνε 50 μιλιγράμμ μπικαλουταμίδη, την πάμε στα 150. Για να τα δούμε αυτά τα πράγματα ένα-ένα, λοιπόν. Αυτή η περίφημη ιστορία, το Androgen Withdrawal Syndrome, έτσι, το οποίο τουλάχιστον τη δικιά μου γενιά την είχε, ήταν μια φοβερή ιστορία αυτό το πράγμα. Ναι, υπάρχει, τα ακούσαμε προηγουμένως το γιατί, μας τα είπε ο κύριος Κουτσιλιέρης πολύ ωραία, συμβαίνει αυτή η ιστορία. Αν λοιπόν σε μερικούς ανθρώπους μπορεί να δεις αυτό το φαινόμενο και ουσιαστικά τι υποκρύπτει από κάτω, ότι το αντιανδρογόνο λειτουργούσε ουσιαστικά ως διαγέρθης. Άρα λοιπόν, κόβοντάς το, έχεις μία υποχώρηση της νόσου έτσι όπως εκφράζεται αυτή, με τι τρόπο, με ένα και μοναδικό πράγμα, την τιμή του PSA.
Βάλτε ένα ερωτηματικούλι για αυτό το πράγμα. Και yeah. κλινικά σημαντικό yeah. εδώ νομίζω είναι πόσο καιρό πρέπει να την περιμένουμε αυτό. Yeah. Δηλαδή κόβουμε 4-6 εβδομάδες, ένα μήνα για να δούμε την ανταπόκριση. Ούτε στις 2 εβδομάδες, ούτε στις 15 μέρες να αξιολογήσεις. Αυτό ας έχουμε στο μυαλό ότι ίσως αξίζει να το κάνει κανείς σε αρρώστους οι οποίοι είναι ασυμπτωματικοί ακόμα. Για να σπρώξει άλλο λίγο το χρόνο σε αυτό το πράγμα. Σε ανθρώπους όμως ναι. που είναι συμπτωματικοί, δεν θα το σκεφτεί αυτό το πράγμα. Το άλλο πράγμα. Δεν έπαιρνε, λέει. Έτσι. Θα του προσθέσουμε. Ακριβώς. Υπάρχουν λοιπόν κάποια δεδομένα ότι κάποιοι άρρωστοι θα έχουν μια βραχύχρονη ουσιαστικά πάλι ανταπόκριση με μείωση του PSA. Πάλι το PSA σαν δείκτη σε αυτό το πράγμα, χωρίς όμως να έχουμε καμία απόδειξη για την κλινική αξία αυτού του φαινομένου. Έτσι. Πάει και αυτό. Αντικατάσταση των αντιανδρογών. Εδώ κι αν γίνεται τη κακομοίρα τώρα. Είναι, μας είπε ο κ. Κουτσιλιέρης προηγουμένως ότι σαφέστατα η φλουταμίδη, η αιμονή του Λαμπρή εκείνα τα χρόνια, δεν είναι το καλύτερο αντιανδρογόνο το οποίο υπάρχει σε αυτή την ιστορία. Άρα λοιπόν, έχει νόημα να αντικαταστήσουμε σε μπικαλουταμίδη. Φλουταμίδης, μπικαλουταμίδης. Υπάρχουν οι δουλειές. Έτσι, ότι όντως ένα ποσοστό το οποίο είναι και φτάνει σεβαστό. Σεβαστό ποσοστό, ότι αν έπαιρνε φλουταμίδη και την κάνεις μπικαλουταμίδη, θα έχει μια καλύτερη ανταπόκριση. Εδώ το είναι, ανάποδο όμως. Εδώ είναι καταστροφή. Ναι, ναι. Εδώ είναι. Οι μεν αμερικανικές μελέτες είναι ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάνει κάτι τέτοιο. Στην Ιαπωνία δείξανε ότι υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που όταν από μπικαλουταμίδη το κάνει φλουταμίδη, ότι έχει ανταπόκριση. Τώρα, τρίτο σενάριο, αύξηση της δόσης. 50% μείωση των επιπέδων του PSA στο 22% των ασθενών. Έτσι, όχι μόνο θεραπεία, να το τονίσουμε αυτό το πράγμα. Έτσι, όχι μόνο θεραπεία. Συνδυασμό με LHRH ανάλογο ή αντι-LHRH. Εδώ πάλι ξεκαθαρίζω λίγο περισσότερο ποιοι είχαν μεγαλύτερο όφελος από αυτή την αύξηση. Αυτοί που είχαν μικρότερο σκορ, μικρότερο PSA και οι οποίοι είχαν προηγουμένως λάβει φλουταμίδη. Συνδέοντάς τα με αυτά που είπε ο κ. Κουτσιλιέρης προηγουμένως, είναι εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν ξεζουμιστεί ακόμα από την κλασική ανταπόκριση του ανδρογονικού υποδοχέα. Έχουν περιθώρια, αλλά δεν είναι και τόσο πολύ και δεν είναι για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Και εδώ αύξηση του χρόνου χωρίς μεταστάσεις, το 44,7 σε ασθενείς. Ωραία. Από ορμονικό χειρισμό, επομένως. Τώρα να χρησιμοποιήσουμε το καινούριο αντιανδρογόνο, γιατί η ενζαλουταμίδη ουσιαστικά, θα το δούμε και λίγο μετά, αντιανδρογόνο είναι, με λίγο διαφορετικό μηχανισμό δράσης, αλλά αντιανδρογόνο κατ' ουσίαν. Και οι δύο μελέτες, οι οποίες είμαστε. Ενζαλουταμίδη με ανδρογονικό, συγγνώμη, βέβαια μπικαλουταμίδη με ανδρογονικό, βλέπουμε τα στοιχεία. 56% μείωση του κινδύνου εξέλιξης σε όλες τις υποομάδες. Εδώ είναι μεταστατικός, συμπτωματικός ή ήπια, ασυμπτωματικός. Προσέξτε ότι είναι ουσιαστικά μείγμα ασθενών. Εμένα δεν με αρέσει το πώς είχαν σχεδιαστεί όσον αφορά τα κριτήρια εισόδου, αλλά κατ' ουσίαν αυτή τη στιγμή το να πούμε θα αντικαταστήσουμε την μπικαλουταμίδη που έπαιρνε με ενζαλουταμίδη για να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα, μην το κάνουμε, έτσι. Επομένως, παρόλο που έδειξε ότι είναι 11 φορές πιο δυνατή. Καμία αντίρρηση, αλλά σε αυτή τη φάση αυτού του αρρώστου να μην το σκεφτόμαστε σε αυτή τη φάση αυτό το πράγμα. Και κάτι αντίστοιχα είναι και εδώ το αποτέλεσμα, ναι, βλέπετε. Ωραία. Και εκείνο το οποίο έγινε πριν από 2 χρόνια και το πιο πιθανό είναι ότι θα επαναληφθεί και σαν αντίληψη τώρα, είναι ότι αυτό το consensus που έγινε στο Σενγκάλεν, εκείνο το οποίο είπε σαν σύσταση, είναι ότι στον 21ο αιώνα ας εγκαταλείψουμε αυτά τα πράγματα με προϋπόθεση ότι έχετε πρόσβαση στις χώρες που ζείτε και εργάζεστε, ότι υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν οι καινούργιες θεραπείες. Έτσι. Αυτό σου είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Γιατί αν δεν έχεις πρόσβαση σε αυτά τα φάρμακα, μην το. Εστρασίτη, εστραμουστίνη. Και εδώ αν πάρει κανείς τα στοιχεία τους φαρμακευτικούς δείκτες στην Ελλάδα, φαίνεται ότι υπάρχουν ουρολόγοι οι οποίοι χρησιμοποιούν το εστρασίτη. Έχει νόημα, Βασίλη, αυτό το πράγμα? Μάλλον δεν έχει. Εγώ το έχω ξεχάσει. Και μάλλον επιπλοκές έχει αρκετές. Ναι. Έτσι, λοιπόν, επομένως, το να προσθέσει κανείς εστραμουστίνη σε αυτούς τους αρρώστους, πρώτα απ' όλα δεν έχει επιστημονική βάση. Διότι εκείνο το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί η εστραμουστίνη είναι σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία. Μόνη της ή σε συνδυασμό και με LHRH ανάλογα δεν έχει τεκμηριωθεί ποτέ. Επομένως, να μην το σκεφτόμαστε ότι έχει κάποιο νόημα σε αυτή την ιστορία.
Εκείνο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για το τώρα, δεν ξέρουμε αν θα ανατραπεί ή όχι, είναι το αν θα πρέπει να συνεχίσουμε τη θεραπεία με LHRH ανάλογα ή αντί LHRH, ό,τι παίρνει ο άρρωστος. Που φαίνεται μέχρι τώρα, όπως είπαμε, παρόλο ότι υπάρχει αμφισβήτηση, λογικό, ξέρουμε ότι έχει ένα οριακό όφελος στην επιβίωση, που πιθανώς δεν είναι τόσο μεγάλο, αλλά αυτό που ξέρουμε και γι' αυτό συνεχίζουμε μάλλον ακόμα να λέμε ότι θα συνεχίσουμε το αντιανδρογόνο, είναι ότι όλες οι μελέτες γίνανε υπό συνεχή χορήγηση των αντιανδρογόνων. Μας είπε προηγουμένως ο κύριος Κουτσιλιέρης ότι κοιτάξτε να δείτε, το προστατικό καρκινικό κύτταρο είναι ανδρογονοεξαρτώμενο. Το τι συμβαίνει επιμέρους με τον ανδρογονικό οποαδοχέα σε αυτή τη φάση της ευνοχοαντοχής είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το μάθουμε και να ξέρουμε το τι συμβαίνει. Όμως η βασική του ιστορία ότι είναι ανδρογονοεξαρτώμενο παραμένει εκεί. Αυτή είναι η βασική λογική ότι πρέπει να συνεχίσουμε το να μην έχει το μεγάλο κύμα των ανδρογόνων τα οποία να λειτουργούν ως διεγέρθη σε αυτή την ιστορία. Άρα λοιπόν μέχρι να αποδείξουμε κάτι διαφορετικό δεν μπορούμε να κάνουμε παρά μόνο να συνεχίσουμε τον ανδρογονικό αποκλεισμό αυτού του τύπου. Γιατί εκείνο το οποίο ουσιαστικά, γιατί γίνεται και λίγο φιλοσοφική νόσος από εδώ και πέρα ο καρκίνος του προστάτη, είναι τι έχουμε σαν στόχο. Έτσι, θα πρέπει να βάλουμε στόχους. Να υποχωρήσει η νόσος, ευχή μεγάλη, έτσι. Το να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε την επιβίωση και ταυτόχρονα να εμποδίσουμε καινούργιες μεταστάσεις, αλλά να φροντίσουμε και για την ποιότητα της ζωής αυτού του ανθρώπου. Και μάλλον πάμε στο concept της ογκολογίας σήμερα, ότι μια νόσο, τον καρκίνο, τον κάνουμε χρόνια. Ναι. Αυτή είναι μια, η παράταση της επιβίωσης σε συνδυασμό με καλή ποιότητα ζωής, είναι ακριβώς αυτό το concept. Έτσι. Η μετάπτωση της νόσου σε χρονιότητα. Άρα λοιπόν να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να τα πετύχουμε αυτά τα πράγματα. Έχουμε αύξηση επιβίωσης, όπως είπαμε, υποχώρηση κτλ. Η νοοτροπία με την οποία θα πρέπει να το πετύχουμε αυτό το πράγμα είναι ότι πρώτα απ' όλα θα πρέπει να έχουμε την επαφή με τον άρρωστο. Να δούμε ποιες είναι οι αξίες του άρρωστου. Διότι ποιες είναι οι προσδοκίες του και ποιες είναι και οι προτιμήσεις του. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να σκεφτόμαστε και να ξέρουμε ποια είναι τα ωφέλη και οι κίνδυνοι από τη θεραπεία και θα πρέπει να ξέρουμε και γύρω-γύρω η οικογένεια τη σκέφτεται για αυτό το πράγμα, θα πρέπει να ξέρουμε την υπόλοιπη νοσηρότητα αυτού του αρρώστου. Διότι δεν είναι οι υγιείς άρρωστοι με ευνουχοάντοχο καρκίνο του προστάτη που έχουν οι κλινικές μελέτες. Έτσι. Δεν είναι αυτοί οι άρρωστοι της καθημερινότητας και το ζείτε όλοι. Είναι οι άρρωστοι με τα χίλια μύρια προβλήματα, με τους διαβήτες τους, με τις υπερτάσεις τους, με τα εγκεφαλικά τους, με τα ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς από συνοδό νοσηρότητα, γιατί δεν είναι υγιείς. Οι άρρωστοι των κλινικών μελετών, αντίστοιχοι, είναι υγιείς άρρωστοι. Εντάξει. Άρα λοιπόν τα χρειαζόμαστε να τα σκεφτόμαστε αυτά τα πράγματα και η βασική φιλοσοφία μας είναι τα τρία P που λέει σε αυτή την ιστορία, να διατηρήσουμε την ποιότητα της ζωής και το performance status, να προστατέψουμε, να προλάβουμε τον πόνο, τις επιπλοκές. Οι επιπλοκές, ποιες είναι τα κυριότερα πράγματα που συμβαίνουν στους αρρώστους με καρκίνο του προστάτη? Τα κατάγματα, τα οστικά συμβάματα σε αυτή την ιστορία. Τα οποία και όντως μικραίνουν τη ζωή. Βέβαια, είναι αιτία θανάτου. Και το τρίτο οποίο είναι να επιμηκύνουμε ουσιαστικά τη ζωή σε αυτή την ιστορία. Έχουμε τη δυνατότητα. Άρα, και ουσιαστικά σε αυτή την ιστορία είναι αυτή η... οι θεραπείες μας με ανάλογα τους ασθενείς που είπαμε. Δηλαδή και βλέπουμε ασθενείς, θεραπείες διάφορες, να μην πούμε στην καθεμία, για διαφορετικές κατηγορίες. Ότι επιτέλους όμως έχουμε πράγματα τα οποία θα αυξήσουν την επιβίωση. Έτσι. Γιατί μέχρι πριν από πολύ λίγο καιρό, τα μοναδικά που υπήρχαν ήταν τα τρία ροζάκια. Ακριβώς. Έτσι, το στρόντιο, το σαμάριο και η μητοξατρόνη. Τα οποία δεν κάνανε απολύτως τίποτα άλλο παρά μόνο και γι' αυτό είχαν πάρει άδεια κυκλοφορίας, να μειώσουν τον πόνο. Όχι να αυξήσουν την επιβίωση. Και για πρώτη φορά το μεγάλο βήμα το οποίο γίνεται πλέον στον μεταστατικό ευνουχοάντοχο καρκίνο του προστάτη είναι ότι έχουμε πράγματα τα οποία τεκμηριωμένα μπορούν να μας αυξήσουν την επιβίωση για αυτή την ιστορία. Και βέβαια, πονηρά πάλι τα guidelines για αυτή την ιστορία, τι λέει.
Θεραπεύστε τους αρρώστους με μεταστατικό ευνουχάντοχο καρκίνο with life prolonging agents. Τι ωραία, γενικώς και ορίστος. Και η πρώτη γραμμή της θεραπείας θα πρέπει να βασιστεί στο performance status, στα συμπτώματα και στη συνοδό νοσηρότητα και την έκταση της νόσου. Και βέβαια μας δίνει μετά αλφαβητική... Έτσι. Και τι θα αρχίσουμε τώρα, να αρχίσουμε την ιστορία ότι πετάμε το νόμισμα στον αέρα και θα να διαλέξουμε ποια θεραπεία θα διαλέξουμε από όλες αυτές τις ιστορίες. Μας βοηθάνε λιγάκι να κάνουμε έναν αλγόριθμο για αυτή την ιστορία. Κοίταξε να δεις, λέει να πάρετε υπόψη το performance status και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και από πού βγήκε, διότι οι μελέτες των καινούριων φαρμάκων γίνανε με βάση το performance status. Και ήταν εκείνη που ήταν 0-1. Και τι σημαίνει το 0-1? Πλήρως λειτουργική, ακριβώς, αυτοεξυπηρετούμενη. Οι υγιείς άνθρωποι, οι οποίοι είναι η περιπατητική της καθημερινότητας για αυτό το πράγμα. Και το performance status 2 πλάσι είναι εκείνο που αρχίζει να περιορίζεται η αυτοεξυπηρέτηση. Βέβαια. Να τα έχουμε στο μυαλό μας, έτσι, όχι ωραία νούμεράκια τα οποία τα βλέπουμε και ωραία κουτάκια. Και με βάση λοιπόν το performance status, το οποίο είναι 0-1, θα πούμε αν κάποιος είναι συμπτωματικός ή ασυμπτωματικός. Και όταν είναι συμπτωματικός, αν έχει σπλαχνικές μεταστάσεις, κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε και τόσο συχνά, ή δεν έχει σπλαχνικές μεταστάσεις. Άρα λοιπόν, η πρώτη κατηγοριοποίηση θα πρέπει να γίνει με αυτόν τον τρόπο. Άρα λοιπόν, να δούμε και το κουτάκι μας το πρώτο. Ναι. Εδώ. Αυτός ο άρρωστος ουσιαστικά τι είναι? Είναι ασυμπτωματικός μέχρι τώρα. Οπότε να δούμε το επόμενο, Βασίλη. Έτσι. Όπως είπαμε, έχει PSA 15, είναι ασυμπτωματικός. Mm-hmm. Έχει οστικές μεταστάσεις, δεν τον πονάνε όμως αυτές οι οστικές μεταστάσεις. Και επίσης λαμβάνει ανδρογονικό αποκλεισμό με ανάλογο LHRH μόνο. Άρα λοιπόν σε αυτή τη φάση λένε, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας, ότι μπορεί να πάρει θεωρητικά αυτά τα πράγματα. Μπορεί να πάρει τα δύο τελευταία. Ποιος θυμάται τα προηγούμενα, το προηγούμενο... Ε? Ναι. Δεν μπορεί. Μπορεί να έχει ένδειξη να τον βάλουμε την πιθανότητα να πάρει ράδιο ή συνδυασμό ντοσεταξέλης με ράδιο. Δεν έχει πάρει τίποτα αυτή τη στιγμή και είναι ασυμπτωματικός. Ε? Άρα λοιπόν, να δούμε το επόμενο. Ουσιαστικά, ποιο κουτάκι ανήκει σε αυτό το κουτάκι. Καλό performance status, ασυμπτωματικός. Τι μπορεί να πάρει, ή αμπεραιτερώνει ή ενζαλουταμίνη, και ένα ερωτηματικό για την ντοσεταξέλη. Το ίδιο πράγμα από δίπλα λέει και η Αμερικανική Ουρολογική Εταιρεία. Το ράδιο δεν είναι για αυτούς ακόμα, έτσι, είναι δεύτερης γραμμής. Δεν ανήκει στην πρώτη γραμμή, είναι δεύτερης γραμμής. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να δούμε τι στοιχεία έχουμε αυτή τη στιγμή για να επιλέξουμε το ένα από τα τρία πράγματα, ή αμπεραιτερώνει, ή ενζαλουταμίδη, ή ντοσεταξέλη. Πάμε πάλι σε κάποιες παλιές μελέτες. Οι πρώτες μάλλον που άρχισαν, νομίζω είναι μελέτες σταθμοί αυτοί, που άρχισαν να δείχνουν ότι η χημειοθεραπεία αρχίζει και όχι μόνο είναι palliative, αρχίζει και ξαναλέω αυξάνει. Ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή το μοναδικό που είχαμε μέχρι να εμφανιστούν αυτές οι μελέτες το 2004, πολύ σύντομα, πολύ κοντά, δεν είναι τόσο μακριά, το μοναδικό που υπήρχε ήταν πράγματα για την ανακούφιση του πόνου. Σαμάριο, στρόντιο και γυμητοξαντρώνη. Και τίποτα άλλο. Και έρχονται οι ταξάνες για πρώτη φορά στον καρκίνο του προστάτη. Και δείχνουν οι δύο αυτές μελέτες ουσιαστικά ότι έχουμε αύξηση της επιβίωσης. Μικρή μεν, αλλά υπαρκτή. Βέβαια με όλα τα μειονεκτήματα ότι δεν έχουμε μελετήσει στο ενδιάμεσο την πολυποικιλότητα αυτών των αρρώστων. Αλλά σε γενικό στατιστικό επίπεδο βγάζει ότι έχουμε αύξηση της επιβίωσης. Και ταυτόχρονα, εδώ πέρα δεν έχουμε, ανακοινώθηκαν τα πρώτα αποτελέσματα της Φυρστάνα με την καπαστάξελη σαν πρώτης γραμμής θεραπείας αυτών των άρρωστων και δεν δείξανε ότι είχε διαφορά από τη χωρίς ντοσεταξέλης. Έτσι, δεν έχω να σας δείξω την καμπύλη, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τώρα αυτό είναι μια ωραία εικόνα. Είναι μια πολύ ωραία εικόνα, διότι έρχεται ουσιαστικά τα φάρμακα αμπειρατερών και ενζαλουταμίδη εμφανιστήκαν μετά τις μελέτες ντοσεταξέλης. Άρα λοιπόν, οι πρώτες μελέτες γίνανε
με το να δοθούν αυτά τα φάρμακα σε αποτυχία του Σεταξέλη. Εκείνο το οποίο είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ήταν αυτοί οι οποίοι σκεφτήκανε, ωραία, αφού δρούν μετά από το Σεταξέλη, αν τα φέρουμε μπροστά και δεν έχουμε χρησιμοποιήσει το Σεταξέλη ακόμα, θα δουλέψουν αυτά τα φάρμακα. Και φαίνεται ότι μάλλον γίνεται αυτή η ιστορία. Και ακούσαμε προηγουμένως για την αμπειρατερώνη, έτσι, από τον κύριο Κουτσιλιέρη, ότι είναι ένας αναστολέας της σύνθεσης των ανδρογόνων. Είτε αυτό το πράγμα θα γίνει σε επίπεδο επινεφριδίων, είτε θα γίνει σε επίπεδο ενδοπροστατικό, έτσι, στο προστατικό κύτταρο μέσα. Και μάλλον το πιο σημαντικό που είπε είναι αυτό εδώ. Αυτό βέβαια. Αυτό καθορίζει τα πάντα. Άρα έχουμε σαν τελικό αποτέλεσμα ότι πέφτει η ανδροστενδιόνη, πέφτει η τεστοστερόνη, πέφτει η εστραδιόλη, αλλά αυτή η ιστορία εδώ πέρα είναι και το πιο σημαντικό που πρέπει να ξέρουμε από μηχανισμό δράσης για να καταλάβουμε για ποιο λόγο την αμπειρατερώνη δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να, τη δώσουμε μοναχή της. Αν δεν κάνουμε θεραπεία υποκατάστασης, θα έχει πρόβλημα ο αρρωστός μας. Έτσι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κορτικοστεροειδή οπωσδήποτε. Είναι δεδομένο, διότι αλλιώς ο άρρωστός μας θα έχει πρόβλημα. Θα τον κάνουμε άρρωστο. Πολύ άρρωστο. Πάρα πολύ. Και όταν κάποιος έχει ανεπάρκεια επινεφριδιακή, είναι άρρωστος. Πώς θα το κάνουμε. Και αυτή είναι η πρώτη μελέτη. Της αμπειρατερώνης, η οποία πάλι μελέτη σταθμός πριν τη χορήγηση του Σεταξέλης. Έτσι, επαναλαμβάνουμε. Η οποία πάλι δείχνει ότι ουσιαστικά σε συνδυασμό με την πρεδνιζόνη έχει μια διαφορά στη συνολική επιβίωση. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Και πάντοτε μιλάμε για αυτήν την περίπτωση του αρρώστου που είναι ασυμπτωματικός, έχει πολύ καλό performance status και απλά και μόνο είναι μεταστατικός ελληνικό άντροχος. Δεύτερο φάρμακο για την ίδια κατηγορία, αυτό είναι ζαλουταμίδη, αντιανδρογόνο. Αντιανδρογόνο, αλλά δεν είναι μόνο αντιανδρογόνο. Έτσι, αυτή είναι η κλασική ιστορία που ήταν η ιστορία της φλουταμίδης και της μπικαλουταμίδης. Ο κλασικός μηχανισμός. Μπλοκάρει το πώς θα συνδεθεί πάνω στον ανδρογονικό υποδοχέα για αυτό το πράγμα. Με ό,τι χημική συγγένεια μας είπε τόσο πολύ ωραία ο κ. Κουτσιλιέρης προηγουμένως. Κάνει μόνο αυτή τη δουλειά η ζαλουταμίδη. Την κάνει καλύτερα από ότι τα άλλα αντιανδρογόνα. Αλλά δεν κάνει μόνο αυτό. Έχει και την αναστολή της μεταφοράς αυτού του διμερισμένου, που μας είπε προηγουμένως, ανδρογονικού υποδοχέα, να πάει στον πυρήνα και να αρχίσει τις μεταγραφικές διαδικασίες κολλώντας πάνω στο DNA. Και επίσης και αυτό το μηχανισμό, το να συνδεθεί πάνω στο DNA. Τις έχει αυτές τις ιδιότητες η ενζαλουταμίδη. Έχει, όταν τη χορηγήσουμε, επίδραση στην επιβίωση σε αυτή την ιστορία. Μείωση τον κίνδυνο θανάτου κατά 29% και τελική ανάλυση συνολικής επιβίωσης. Εδώ φαίνεται ότι και εδώ ισχύουν τα πράγματα. Ότι και εδώ έχουμε αύξηση επιβίωσης. Τι σημαίνει θεραπεία μειώνω τον κίνδυνο θανάτου? Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Είναι μάλλον στατιστική ιστορία. Ήτανε το πριν βγουν οι καμπύλες της συνολικής επιβίωσης, ήτανε η πρώτη ανάλυση η οποία έγινε, γιατί μέχρι να οριμάσουν τα περιστατικά αυτά για να βγουν οι συνολικές καμπύλες επιβίωσης, ήταν τι ποσοστό αρρώστων είχαν πεθάνει στο ενδιάμεσο. Έτσι, αυτό ήταν και, αν θέλετε, και ο αγώνας δρόμου των δύο εταιριών για να δείξουν το τι γίνεται σε αυτή την ιστορία. Όμως και τα δύο φάρμακα οριμάσαν οι μελέτες και έχουμε αυτή τη στιγμή τις καμπύλες επιβίωσης που δείχνουν τη διαφορά. Αυτή τη διαφορά, κατά μέσον όρο. Και εδώ εκείνο το οποίο έτσι δεν τα δείχνουν τόσο καλά είναι τα περίφημα waterfalls. Τα waterfalls όσον αφορά το να δώσεις την αποτελεσματικότητα είναι εκείνους οι οποίοι ανταποκρίνονται και εκείνους που δεν ανταποκρίνονται. Και έχει σημασία τεράστια να βλέπει κανείς αυτούς οι οποίοι ανταποκρίνονται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι περίφημοι super responders, η οποία έχει σημασία, και αυτό είναι που δεν έχουμε τα καλά στοιχεία από τις εταιρείες, να έχουμε τα στοιχεία εκείνων που δεν θα ανταποκριθούν και εκείνα που θα ανταποκριθούν και για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Γιατί αν θέλετε την προσωπική μου φιλοσοφία, εμένα το να μου πεις
αν έχω καρκίνο του προστάτη μεταστατικό ευνουχό άντοχο και παίρνοντας ενζαλουταμίδη ή αμπυρατερώνη, θα έχω τη διαφορά αντί να ζήσω 35 μήνες, αντί να ζήσω 31, θα ζήσω 35. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, η προσωπική μου φιλοσοφία ζωής, επειδή θεωρώ ότι αποτελώ έναν κόκο άμμου πολύ μικρότερον από αυτόν που είπε ο κύριος Κουτσιλιέρης μέσα στο σύμπαν, δεν έχει κανένα νόημα. Κατά την προσωπική μου φιλοσοφία. Έτσι. Για να ξέρουμε να διαβάζουμε και τα νούμερα σε αυτή την ιστορία. Άρα, δεν είπα να μην τα δίνουμε. Είναι πράγματα όμως που θα ήθελα να ξέρω αν παίρνοντάς το ή δίνοντάς το, ο άρρωστός μου θα είναι ο super responder, θα είναι ο medium responder, short responder ή non-responder. Και το non-responder ίσως έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία σε αυτή την ιστορία. Μέσα στα πλαίσια της, πέρα από την evidence-based medicine, να περάσουμε σε κάποιο πρωτολιακό τρόπο της precision medicine. Άρα έρχεται το Αντωναράκι η δημοσίευση. Εντάξει, θα φτάσουμε και εκεί πέρα και στο Αντωναράκι. Βιάζεστε πάρα πολύ. 9.30 που μου είχατε πει να τελειώσω, θα τελειώσω. Εντάξει, μην ανησυχείτε. Άρα, είναι αυτή η κατηγορία. Απλώς το λέω τώρα, έκανα το συνειρμό, γιατί έξω μου έλεγαν είναι αλήθεια αυτό που είπατε, η πλάκα μας κάνετε ότι δίνετε στο στερόνι. Οπότε τώρα τους πόσταρα το paper που είναι μέσα και ο Αντωναράκης, το πρώτο που έλεγε την bipolar. Ότι δεν ήταν ψέματα, δέσε το στο σελίδα του ΙΜΟΠ το πόσταρα. Ναι, εντάξει, αλλά είναι μία μελέτη και μάλιστα μικρή μελέτη με ένα διαφορετικό κόνσεπτ. Εγώ είμαι, έτσι μην το αλλάξουμε αυτό το πράγμα, έτσι. Εκείνο το οποίο χρειαζόμαστε λοιπόν είναι ότι σε αυτή την εποχή που πλέον έχουμε την ορμονική θεραπεία να αντιφέρουμε πριν από τη χημειοθεραπεία, πρέπει να έχουμε και κάποιο τρόπο να πούμε, ρε παιδιά, να διαλέξουμε το πώς θα κάνουμε, το ποιο φάρμακο θα διαλέξουμε. Πρέπει να το απαιτούμε πλέον από τις εταιρείες με τα φάρμακα αυτά. Και δεν ξέρω, έχουμε την όλη ιστορία. Θέλει ορίμανση, νομίζω. Ναι. Εκείνο το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Εδώ κλινικά κάτι μπορούμε να ανακαλύψουμε. Ναι, ο Χριστόφορος ο λογοθέτης έχει πει από πολύ νωρίς ότι όταν έχει αρχίσει η αποδιαφοροποίηση του καρκινικού κυττάρου, θα πρέπει να το πάρουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας, διότι αυτές οι περιπτώσεις είναι εκείνες οι οποίες θα πρέπει να σκεφτόμαστε τη χημειοθεραπεία πολύ νωρίς. Διότι δεν είναι πράγματα τα οποία μπορούν να ανταποκριθούν στον οποιοδήποτε ορμονικό χειρισμό. Αν δούμε το επόμενο τώρα, στα περίφημα κλινικά προγνωστικά μοντέλα, γιατί ακόμα δεν έχουμε φτάσει στα μοντέλα του precision medicine που ακούσαμε το πρωί. Έχουμε τα πράγματα τα οποία βγαίνουν γενικά από τις μελέτες. Και εκείνο το οποίο μπορούμε να έχουμε αυτή τη στιγμή σαν δεδομένο είναι την πονηριά. Πόσο καιρό ανταποκρίθηκε αυτός στον αρχικό ορμονικό χειρισμό που είχε κάνει? Ανταποκρίθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα ή για μικρό χρονικό διάστημα? Αυτό φαίνεται ότι αντιστοιχεί και στο πόσο θα ανταποκριθεί είτε στην αμπυρατερώνη είτε στην ενζαλουταμίδη. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική ιστορία. Είναι μια πάρα πολύ ωραία μελέτη για αυτό το πράγμα. Και είναι και εύκολο. Έτσι, γιατί τα στοιχεία του ιστορικού του αρρώστου και τον τρόπο που εξελίχθηκε η νόσος τα έχει στα χέρια σου. Άρα λοιπόν εκείνος ο οποίος δεν κράτησε για μεγάλο χρονικό διάστημα στην αρχική του ορμονοθεραπεία, ξέρουμε ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ανταποκριθεί και τόσο καλά σε αυτά τα φάρμακα, έτσι δεν είναι? Τώρα... Εδώ έρχεται, Αντωνάκης. Εδώ είναι τα πράγματα τα... Λοιπόν, νομίζω πως ο τρόπος που τα είπε ο κύριος Κουτσιλιέρης προηγουμένως μας έκανε να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό το ARV7, τα splice variants και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι, είναι τα κομματάκια του ανδρογονικού υποδοχεία, δεν είναι ολόκληρος. Είναι τα διάφορα κομμάτια που μπορεί να φτιαχτούν με αυτή την ιστορία και που όταν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, αυτό το πράγμα σου καθορίζει με τον τρόπο με τον οποίο θα ανταποκριθεί για αυτή την ιστορία. Και όντως λοιπόν, αν θέλουμε να δούμε και κοινή διαφάνεια σε αυτό το πράγμα, ναι. Και έχουμε και τις δύο μελέτες, οι οποίες χωρίσανε τους αρρώστους οι οποίοι είχαν έκφραση του ARV7 και αυτούς που δεν είχαν. Αυτοί που δεν είχαν λοιπόν ήταν εκείνοι που ανταποκρίθηκαν, έτσι, χαρακτηριστικά σε αυτή την ιστορία. Αυτά είναι τα waterfalls σχήματα. Είναι αυτοί οι οποίοι ανταποκρίθηκαν με βάση την τιμή του PSA, έτσι βλέπουμε πάρα πολλούς και πολύ σημαντικά, ακόμα και 100% να μειώσουν το PSA για αυτή την ιστορία.
Το μειονέκτημά τους είναι ότι αυτά τα σχήματα δεν έχουν τη χρονική ανταπόκριση. Για πόσο χρονικό διάστημα, έχουν την ποσοτική ανταπόκριση. Και το ίδιο συνέβαινε και με την ιστορία της ενσαλουταμίδης, έτσι στην επόμενη διαφάνεια. Έτσι που έχουμε τα δεδομένα λοιπόν. Τώρα, πότε θα μπει στη ζωή μας της καθημερινότητας, δεν το ξέρω, έτσι, ειλικρινά. Και όταν επίσης δεν έχουμε και... θα γίνω λίγο αιρετικός για αυτό το πράγμα. Το μειονέκτημα αυτής της δουλειάς, πέρα από το μεγαλείο της, έχει και ένα μειονέκτημα. Ότι δεν έχουμε τα στοιχεία για τη χρονική ανταπόκριση αυτών που ανταποκρίνονται. Δηλαδή δεν συνδυάζονται τα δύο πράγματα. Έχουμε το αν θα ανταποκριθούν ή όχι, αλλά δεν έχουμε τη χρονική ανταπόκριση. Και έχουμε και για την αμπειρατερώνη κάτι, έτσι, το οποίο πάλι φαίνεται, αυτό φαίνεται ότι θα βγει εμπορικά διαθέσιμο πολύ πιο γρήγορα και θα έχει κανείς με μια σχετικά απλή εξέταση αίματος τη δυνατότητα να πει εάν θα ανταποκριθεί κάποιος στην αμπειρατερώνη ή όχι. Πάλι όμως, ο κλινικός γιατρός, ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος με αυτά τα πράγματα και που ακόμα τα δεδομένα της Precision Medicine δεν υπάρχουν για να τον καθοδηγήσουν... Στεκόμαστε σε αυτά τα δύο. Θα σταθούμε λοιπόν στα κλινικά χαρακτηριστικά του αρρώστου μας πλέον. Έτσι, του συγκεκριμένου αρρώστου που έχουμε πάνω για να διαλέξουμε μεταξύ αμπειρατερώνης ή ενζαλουταμίδης. Διαβήτης ή καρδιακή ανεπάρκεια, μάλλον πρέπει να αποφεύγουμε την αμπειρατερώνη. Ποιο λόγος, για ποιο λόγο. Γιατί λόγω της κορτιζόνης. Έτσι, γιατί μπορεί αυτά τα πράγματα να δημιουργήσουν αρκετά σημαντικές παρενέργειες για αυτή την ιστορία, που δεν ξέρω, εγώ βάζω το ερωτηματικό αν είμαστε οι ουρολόγοι τόσο ικανοί και εκπαιδευμένοι για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτών των αρρώστων. Και από την άλλη μεριά... την ενζαλουταμίδη σε αρκετά προχωρημένη ηλικία ασθενής, διότι εκεί το σύμπτωμα αυτό της κόπωσης που έρχεται είναι μεγάλο, άρα έναν ασθενή που ήταν λειτουργικός, πιθανώς να το αλλάξουμε το performance status. Δεν λέει καλύτερα να την πάμε αρκετά ηλικιωμένοι σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι κινούμενοι, δηλαδή περισσότερο όχι την βιολογική ηλικία, αλλά το στάτους τους. Ναι, σαφέστατα. Άρα περισσότερο elderly. Elderly και frail. Ηλικιακό, σαφέστατα. Δεν είναι τι γράφει η ταυτότητα σε αυτό το πράγμα, σαφέστατα. Πάρτε όμως σαν δεδομένο ότι ο ίδιος ο ανδρογονικός αποκλεισμός δημιουργεί την έννοια της κόπωσης σε αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να το έχουμε πάντοτε υπόψη μας. Αλλά τουλάχιστον αυτά είναι τα κλινικά χαρακτηριστικά. Και σημασία έχει τι και τι θα κάνουμε τώρα σαν παρακολούθηση αυτή την ιστορία. Κάθε μήνα σπινθυρογράφημα οστών, κάθε δεύτερο μαγνητική, κάθε 1,5 μήνα PET scan. Έτσι. Νομίζω πως αυτό είναι μια... Ναι. Να θέσω ένα πρακτικό... Βεβαίως. Πρέπει να κάνουμε πια πολύ συχνά σπιθυρογράφημα. Μάλιστα. Λόγω της επιτροπής. Ναι, αλλά κάθε πότε. Ανατρίμηνο. Όχι, τρίμηνο. Νομίζω, ναι, κάνω λάθος. 9 μήνες. Αυτό είναι. Κοιτάξτε να δείτε τι γράφει, τι γράφουν οι οδηγίες μας από την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία. Είναι λίγο ξεκάθαρα τα πράγματα. Έτσι. Αυτό. Ότι θα πρέπει να έχουμε PSA, θα πρέπει να έχουμε full blood count, έτσι. Θα πρέπει να βλέπουμε την νεφρική λειτουργία, θα πρέπει να έχουμε την λειτουργία, τα υπατικά και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και την απεικόνηση κάθε δύο με τρεις μήνες. Όχι, αυτά είναι τα κλινικά και τα εργαστηριακά. Κάθε 6 μήνες. Εκτός αν έχουμε κάποια ένδειξη κλινική ότι μπορεί να έχουμε μια πρόοδο της νόσου όσον αφορά τα οστά, οπότε πρέπει να κάνουμε νωρίτερα την απεικόνηση. Εκείνο το οποίο έχει τεράστια σημασία, δείτε την τελευταία γραμμούλα σε αυτό το πράγμα, είναι ότι πότε θα βγάλουμε τον άρρωστο από τη θεραπεία. Πότε θα αλλάξουμε προπονητή στην ομάδα, δηλαδή σε αυτή την ιστορία. Δεν θα τον αλλάξουμε τόσο εύκολα, με την έννοια ότι είδαμε να χαλάσει λίγο από πλευράς απεικόνησης ή άλλο τίποτα, όταν ο άρρωστός μας δεν έχει πρόοδο της νόσου όσον αφορά τα συμπτώματά του. Αυτό είναι μια σημαντική ιστορία, έτσι, το οποίο στην αρχή, όταν ξεκινήσαν αυτά τα φάρμακα, ήταν ότι εμφανίστηκανε καινούργιες σωστικές μεταστάσεις, δεν πιάνει το φάρμακο, να πάμε στο επόμενο. Δεν είναι έτσι. Να κάνουμε μια πρακτική ερώτηση. Πόσοι από εμάς θα μπορέσουν να κρατήσουν ασθενή όταν βλέπουν ότι αυξάνεται το PSA και ο ίδιος διαμαρτύρεται?
Διαμαρτύρεται για τι πράγμα? Ότι αυξάνεται το PSA, πιθανώς να πεθάνω και μπαίνει σε όλη αυτή την εταιρεία και θα πούνε ότι πρέπει να έχει κλινική συμπτωματολογία ή να χειροτερέψουν οι μεταστάσεις. Δηλαδή νομίζω εκεί μπαίνει ο ογκολόγος με την έννοια πόσοι ασθενείς θα μείνουν στον ουρολόγο. Έτσι, μια θέμα συζήτησης. Αυτό νομίζω πως ελάχιστοι άρρωστοι πλέον είναι στον ουρολόγο από αυτούς τους αρρώστους. Εκείνο το οποίο έχει τεράστια σημασία είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν πρέπει να είμαστε μοναχοί μας, διότι όταν είμαστε ομάδα έχουμε πολύ καλύτερη πειθό απέναντι στον άρρωστο. Επομένως, νομίζω πως γενικότερα ο ευνοχοάντοχος μεταστατικός καρκίνος είναι άρρωστος που πρέπει να αντιμετωπίζεται ταυτόχρονα και από τις δύο ειδικότητες. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα πείθεται ότι κοίταξε να δεις, τα βήματα που ακολουθώ είναι βήματα τα οποία είναι σωστά. Αυτή είναι η αντίληψή μου και η πρακτική την οποία ακολουθώ για αυτό το πράγμα. Αλλά βέβαια μέσα σε όλη αυτή την ιστορία τώρα, ο άρρωστος μην ξεχνάμε ότι έχει μεταστάσεις στα οστά. Άρα λοιπόν μέσα στο μυαλό μας έχουμε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε και για εκεί. Και μέχρι τώρα είχαμε πει ότι τα πράγματα τα οποία είχαμε για τα οστά, όχι για την αντιμετώπιση της νόσου των οστών, αλλά για τον πόνο, ήταν εκείνα. Δεν είχαμε απολύτως τίποτα για να αντιμετωπίσουμε τα οστικά συμβάματα, αυτά τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν τα τρελά προβλήματα σε αυτή την ιστορία. Και βέβαια έχουμε αυτή τη στιγμή δύο ουσίες, το ζωλετρονικό και το τενόσωμα, τα οποία έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Νομίζω πως τα έχετε ακούσει χίλιες φορές αυτή την ιστορία. Το τι θα επιλέξει λοιπόν κανείς να δώσει, πάντοτε σε επίπεδο μεταστατικής ευνουχοάντοχης νόσου. Για να θυμίσω για άλλη μια φορά, διότι μας είχανε και είχανε δίκιο για αυτά που είπανε για το σκάνδαλο της Νοβάρτης και όλα τα υπόλοιπα, γιατί στο δικό μας το κομματάκι από πλευράς χρήσης ουρολογικής του ζωλετρονικού ήτανε χορήγηση εκτός οποιασδήποτε ένδειξης σε μεταστατικό ορμονοευαίσθητο καρκίνο. Τα έχουμε δει, τα βλέπουμε συνεχώς, είναι εκτός ένδειξης. Αυτά τα φάρμακα έχουν ένδειξη να δοθούν. Τονίζω αυτό το πράγμα από τις μελέτες τουλάχιστον που τα έχουν υποστηρίξει, γιατί εκτός μελετών μπορεί κανείς να σκεφτεί οτιδήποτε. Αλλά οι μελέτες έχουν πει ότι αυτά τα φάρμακα χορηγούνται σε πληθυσμό που έχουν μεταστατική ευνουχοάντοχη νόσο. Και εκείνο το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε σε αυτούς τους αρρώστους που έχουν τα προβλήματά τους με τα οστά, είναι ότι πρέπει να συμπληρώνουμε. Να συμπληρώνουμε πράγματα, έτσι. Βιταμίνη D και ασβέστιο. Τώρα, όταν έχουμε οστικές μεταστάσεις που πονάνε, που δίνουν συμπτωματολογία, τότε τα πράγματα μπαίνουμε σε αυτή την κατηγορία των φαρμάκων που ουσιαστικά πρέπει να τους δώσουμε μια ποιότητα ζωής. Και νομίζω ότι εδώ μπορούμε να ξαναγυρίσουμε λίγο στον ασθενή, γιατί λέμε και ορισμένα όχι, πράγματα. Πριν προχωρήσουμε, Βασίλη, εκείνο το οποίο ξεχνάμε, το τι έχει ο άρρωστος σε αυτή τη φάση και τα υπόλοιπα προβλήματά του, ας είναι υγιής, να μην έχει καμιά σημαντική συνοδόνωση ιρότητα, έχει αρχίσει έχει τα προβλήματα με τον πόνο, έχει τα προβλήματα της δυσκυλιότητας, έχει την ανορεξία, έχει την αυτία του, έχει την κόπωση και έχει κατάθλιψη. Και έχει και βαριά κατάθλιψη, μάλιστα, ειδικά αν είναι νέος άνθρωπος για αυτή την ιστορία. Και όλα αυτά τα πράγματα, εμείς κοιτάμε τι λέει το PET scan, ή τι λέει η μαγνητική, ή τι λέει το σπινθυρογράφημα, ή τι λέει το PSA. Δεν είναι μόνο έτσι. Είναι το σύνολο του αρρώστου σε αυτή την ιστορία. Άρα, πάλι χρειαζόμαστε την βοήθεια και άλλων ανθρώπων για αυτή την ιστορία και να προχωρήσουμε να δούμε πώς ο άρρωστός μας συμπεριφέρθηκε. Απειρατερώνει, επιλέγει. Να ρωτήσω κάτι. Να με. Εδώ. Πείτε μας δύο λόγια για αυτή την ιστορία που μας έχουν ζαλίσει οι ογκολόγοι με τις βιοψίες των μεταστατικών εστιών. Θα του κάναμε αυτόν τον ασθενή αυτού βιοψία στην οστική μετάσταση? Λοιπόν, η ιστορία της βιοψίας των μεταστατικών εστιών έχει να κάνει με τις αιμονές μιας μερίδας ογκολόγων που ασχολήθηκαν και με τη βασική και με τη μεταφραστική έρευνα, με την αντίληψη ότι θα πρέπει να τεκμηριώσουμε τις αλλαγές του φαινοτύπου του καρκίνου. Πηγαίνετε λίγο το πρωί σε αυτό το πράγμα που είπε ο κ. Κουτσιλιέρης για το Precision Medicine. Αν έχεις λοιπόν την τεκμηρίωση ότι αυτός
ο καρκίνος αλλάζει και φαινότυπο και ότι αλλάζει φαινότυπο αντιστοιχεί σε μια μεταβολή της ίδιας της βιολογίας της νόσου, έχει απόλυτο, μα απόλυτο νόημα να έχει κανείς την εικόνα της αλλαγής αυτού του φαινοτύπου με την πορεία των πραγμάτων. Και με, να μας πει αυτή η αλλαγή του φαινοτύπου να αντιστοιχεί και σε αλλαγή της θεραπευτικής αντιμετώπισης. Και η αλλαγή της θεραπευτικής αντιμετώπισης να έχει να οδηγεί με τη σειρά της σε μεταβολή της θεραπευτικής ανταπόκρισης και σε αύξηση της επιβίωσης και της ποιότητας ζωής. Αυτά τα δεδομένα δεν τα έχουμε. Έχουμε το δεδομένο, και γι' αυτό το λόγο ανήκω σε αυτούς που επιμένουν ότι οι διάφορες θεραπευτικές αντιμετωπίσεις μπορεί να σου αλλάξουν την πορεία της νόσου, γιατί εκείνο το οποίο έχουμε δει τα τελευταία χρόνια με την εισβολή όλων αυτών των θεραπείων, ξεκινώντας ακόμα και από την ακτινοθεραπεία για τον καρκίνο του προστάτη σαν πρωταρχική αντιμετώπιση, είναι ότι αλλάζει ο φαινότυπος αυτός και αυξηθήκανε τα ποσοστά εκείνων των αδιαφοροποιητών καρκίνων με την ευρωενδοκρινή διαφοροποίηση. Δεν είναι μεγάλα. Αυτά όμως, το μοναδικός τρόπος με τον οποίο μπορείς να τα τεκμηριώσεις είναι με τη βιοψία. Δεν μπορείς διαφορετικά. Και βέβαια σκεφτείτε ότι εύκολη βιοψία είναι μόνο όταν ο προστάτης είναι εκεί, όταν έχει κάνει ακτινοθεραπεία προηγουμένως. Αλλιώς η βιοψία των μεταστατικών αισθειών γίνεται πάρα πολύ γρήγορη. Το αν οι υγρές βιοψίες τώρα, δηλαδή το περιφερικό αίμα, ή έστω οι οστομυελικές, θα μας δώσουν στοιχεία τα οποία θα μας βοηθήσουν για τη θεραπευτική αντιμετώπιση, είναι κάτι που μόνο το μέλλον θα μας δείξει. Αυτή τη στιγμή, πρακτικά, για κάθε άρρωστο μεταστατικό ευνουχάντοχο καρκίνο, το να προχωράμε σε βιοψίες των μεταστατικών αισθειών, δεν έχει απολύτως κανένα νόημα. Όπως επίσης δεν μπορείς να ξέρεις εκ των προτέρων να του μετρήσεις την ουσίες του περιφερειακού αίματος που να αντιστοιχούν σε νευροενδοκρινή διαφοροποίηση, έτσι. Δεν έχει νόημα ιδιαίτερο αυτό το πράγμα. Ουσιαστικά εκείνο το οποίο όμως έχει είναι αν δεις πρακτικά πάλι. Αν δεις έναν άρρωστο ο οποίος δεν αυξάνει το PSA του, αλλά το σφινθυρογράφημα των οστών του γεμίζει, κάτι τρέχει σε αυτόν τον άρρωστο, έτσι. Από έχει περάσει μια φάση από διαφοροποίησης. Και αυτό είναι ένα από τα κλινικά πράγματα που λες ότι αν τον έχω με ορμονικούς χειρισμούς, θα πρέπει να σκεφτώ ότι σταματάμε, παιδιά, για αυτήν την ιστορία και πάμε για χημειοθεραπεία. Λοιπόν, δεν ξέρω, Στέλιο, αν απαντήθηκε αυτό το πράγμα. Έχουμε τον ασθενή μας με αυτή τη θεραπεία, με αμπειρατερώνει. Έτσι, επιλέγει ή αμπειρατερώνει. Θα μπορούσε να έχει επιλεγεί ενζαλτοαμίδη, για παράδειγμα. Αλλά δεν είχε τα χαρακτηριστικά να τον αρχίσει κανείς χημειοθεραπεία. Αυτό νομίζω πως είναι αρκετά σημαντικό. Δεν είχε τα χαρακτηριστικά εκείνα που να πεις ότι θα το πάω στον τοξαξέλι. Είχε τα χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία λες ότι κατά πάσα πιθανότητα θα μου ανταποκριθεί σε αυτόν τον ορμονικού συνδυασμό. Να σου πω την αλήθεια, εγώ συμφωνώ απόλυτα και επειδή σαν ουρολόγοι ίσως και να θέλουμε να τον κρατήσουμε στα χέρια μας, έχω την αίσθηση ότι όταν είχαμε εδώ κάποιο ογκολόγο θα μας μιλούσε για το σταξέλι τώρα. Όχι. Όχι, διαφωνώ. Ίσως για να κερδίσει το παράθυρο της καλής φυσικής κατάστασης στη χημειοθεραπεία. Όχι, γιατί σε αυτή την ιστορία δεν έχει θέμα για αυτό το πράγμα. Τον ενδιαφέρει το ότι είχε ανταποκριθεί πολύ καλά και για μεγάλο χρονικό διάστημα στην ορμονοθεραπεία. Αυτό 3,5 χρόνια είχε ανταποκριθεί πολύ καλά. Okay. Άρα, με βάση τα κλινικά χαρακτηριστικά, είχε τα περιθώρια να ανταποκριθεί, με βάση τις μελέτες, να ανταποκριθεί και στον επόμενο ορμονικό χειρισμό. Σε αυτή την ιστορία. Άρα λοιπόν έγινε. Και οι μεταστάσεις του νοστικές, δεν έχει άλλο μεταστάσεις. Ακριβώς. Λοιπόν, 18 μήνες ανταποκρίθηκε. Δεδομένου ότι δεν σημειώνεται απεικονιστική πρόοδο της νόσου και παραμένει συμπτωματικός, παρόλο που αυξάνεται το PSA, συνεχίσαμε την ίδια θεραπεία βασιζόμενη σε αυτά που είπαμε προηγουμένως. Ότι θέλουμε τρία πράγματα για να ορίσουμε ότι ο ασθενής είναι πλέον. Η θεραπεία του είναι αποτυχημένη και να προχωρήσουμε σε άλλο στάδιο. Συνεχίζει άλλους 6 μήνες. Έχουμε ένα 45 PSA και η αποκονιστική εξέταση, οι νέες οστικές μεταστάσεις, είναι έντονα συμπτωματικός, πόνος στη θωρακική μοίρα, με 4 στα 10. Αντιμετωπίζεται για την ώρα με μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη. Άρα, εδώ τίθεται το ερώτημα, τι κάνουμε. Ότι πρέπει να σταματήσουμε τη θεραπεία με την αμπειρατερώνη και πρέπει να προχωρήσουμε σε κάτι άλλο. Και εκείνο το οποίο λοιπόν είναι χήμιο,
ή δεύτερος πάλι ορμονικός χειρισμός αυτή την ιστορία. Ή θα προχωρήσουμε να δώσουμε ράδιο αυτή τη φορά. Άρα λοιπόν ανήκει σε αυτή την κατηγορία που πλέον χρησιμοποιήθηκε για την πρώτη γραμμή ένα από τα φάρμακα της πρώτης γραμμής και πάμε να αποφασίσουμε για τα επόμενα τώρα. Και ξεκινάμε χήμιο ή... Αν είχες δώσει πάλι αντιανθρωπό... Λοιπόν, ναι, πάλι γενικό στο Λούρα. Αν είχες δώσει εκείνο, πάρε τα άλλα. Λοιπόν, για να δούμε, λοιπόν, έχουμε στοιχεία για αυτή την ιστορία. Πρώτα απ' όλα να διαλέξουμε, θα δώσουμε ενζαλταμίδι, αφού είχαμε δώσει αμπειρατερόνι και είχε πρόοδο της νόσου υπό αμπειρατερόνι. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχουν περιθώρια για αυτή την ιστορία. Και αν συγκρίνουμε και σε αυτή τη μελέτη που έχει δοθεί ενζαλταμίδι ή ντοσεταξέλι μετά από αμπειρατερόνι, υπάρχει ανταπόκριση. Έτσι. Και υπάρχει... Και τα πράγματα είναι μάλλον όμοια σε αυτούς τους αρρώστους. Τουλάχιστον στην αρχική καμπύλη της ανταπόκρισης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, η διαφοροποίηση. Έχουμε επίσης το σημαντικό ότι από όλα αυτά διαλέξτε αυτή την καμπύλη, αυτό το waterfall σε αυτή την ιστορία, ότι ναι, υπάρχουν κάποιοι άρρωστοι που δεν θα ανταποκριθούν αυτοί εδώ πέρα και υπάρχουν όμως και κάμποσοι που θα ανταποκριθούν ενώ προηγουμένως είχαν πάρει αμπειρατερόνι. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Και αυτό το λεγόμενο sequencing, τι θα δώσουμε πρώτα αμπειρατερόνι, μετά ενζαλταμίδι, πρώτα ενζαλταμίδι, μετά αμπειρατερόνι και αν επηρεάζεται η ανταπόκριση με βάση το τι είχαμε δώσει πρώτο, δεν έχετε απαντηθεί ακόμα. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια. Έτσι, για να μην... Εκείνο που έχει σημασία είναι αν θα ανταποκριθεί αυτός ο άρρωστος στη χορήγηση χημεθεραπείας. Έτσι, από τα υπάρχοντα πράγματα που μπορούμε να του δώσουμε. Και έγινε μια περαιτέρω ανάλυση της πρώτης μελέτης της αμπειρατερόνης. Ναι, εντάξει. Η οποία έδειξε ότι όντως, άμα δώσεις ντοσεταξέλι, αφού έχει προηγηθεί η αμπειρατερόνη, είναι δεδομένο ότι ένα σημαντικό ποσοστό αρρώστων θα ανταποκριθούν. Ανταπόκριση πάντοτε, κατά τη γνώμη μου, μειονέκτημα τεράστιο, χρησιμοποιώντας το PSA. Ναι. Θα επιμείνω λίγο σε μια πρακτική ερώτηση. Από τη στιγμή... Μα αυτό κάνουμε. Πρακτικά πράγματα κάνουμε. Θέλω να πω ότι όχι τόσο ως προς την ουρολογία, το ιατρικό κομμάτι, αλλά και στην ελληνική πραγματικότητα. Από τη στιγμή που θα κόψουμε την αμπειρατερόνη, λόγω της εξέλιξης της νόσου και πιθανότητα θα κοβόταν και από την Επιτροπή. Αυτός ο ασθενής. Δηλαδή δεν θα δικαιολογούσαν πάλι το φάρμακο. Ελπίζω να κοβόταν. Λοιπόν, εύχομαι να κοβόταν. Πώς θα δικαιολογήσουν την ενζαλουταμίδη. Νομίζω δεν την δικαιολογούν. Πάμε πριν δηλαδή σε αυτή την... Ναι, στην προηγούμενη, συγγνώμη. Δεν μπορεί κανείς να πει αν θα ανταποκριθεί ή δεν θα ανταποκριθεί στην ενζαλουταμίδη. Δεν υπάρχουν δεδομένα. Αν ήταν τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα, και είχαμε... Μιλάω για το πρακτικό κομμάτι. Πρακτικότατο το κομμάτι. Η Επιτροπή θα μου το κόψει, δηλαδή, αυτό φοβάμαι. Με συγχωρείτε, δεν ξέρω καν ποιος είναι στην Επιτροπή. Ειλικρινά. Ναι, είναι άσχετο. Είναι άσχετο. Όχι, δεν ξέρω καν ποιος είναι στην Επιτροπή. Εγώ εκείνο που ξέρω είναι τι επιστημονικά στοιχεία διαθέτω σαν απόδειξη για αυτή την ιστορία. Αν λοιπόν η οποιαδήποτε Επιτροπή μπορούσε να μου πει δογματικά ότι από τη στιγμή που έχει πάρει αμπειρατερόνι δεν θα πάρει ενζαλταμίδι και να μου το πει με θέσφατα και να μου το υποστηρίξει, να βγάλω το καπέλο και να προσκυνήσω και να λέω πολλά τα έτσι σας αφέντες μου. Δεν νομίζω πως υπάρχουν τέτοιου στοιχεία. Αυτό προσπαθώ να σας δείξω μέχρι τώρα. Όταν λοιπόν δεν έχω, αν κάποιος από την Επιτροπή το κάνει, μεγάλη του με χαρά του, αλλά δεν είναι επιστήμη αυτό το πράγμα. Αυτό προσπαθώ να σας πω, ότι αυτή τη δεδομένη στιγμή δεν έχουμε στοιχεία με τα οποία να πω με απόλυτη σιγουριά ότι αυτός ο οποίος έχει πάρει αμπειρατερόνι δεν θα πάρει ενζαλταμίδι και θα πάρει οπωσδήποτε ντοσιταξέλι. Τα στοιχεία που έχουμε είναι ότι και με βάση και τις οδηγίες όλων των εταιριών μπορεί να πάρει ό,τι θέλει από το πρώτο καταλογάκι αρκεί να μην είναι το ίδιο με το πρώτο. Η δεύτερη γραμμή λοιπόν σε αυτόν τον άρρωστο είναι ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί προηγουμένως. Χωρίς να μπορούμε να έχουμε κανένα στοιχείο να πούμε ότι αυτό είναι καλύτερο από το άλλο. Εντάξει. Άρα λοιπόν τι μας μένει σε αυτή την ιστορία, σε αυτόν τον άρρωστο, να πούμε ότι θα πάρει
είτε ντοσεταξέλη, είτε ενζαλουταμίδη αφού είχε πάρει αμπειρατερόνι, είτε καμπασιταξέλη, είτε ράδιο. Αυτά είναι τα διαθέσιμα σε δεύτερη γραμμή. Και έχουμε λοιπόν για την ντοσεταξέλη η μία ιστορία και έχουμε και όλες αυτές τις μελέτες που δείτε τι είχαν κάνει μετά την αμπειρατερόνι, είχαν πάρει. Έχουμε λοιπόν τέσσερες μελέτες, οι οποίες όλες έχουν δείξει παράταση της επιβίωσης, όλες έχουν δείξει ανταπόκριση στο PSA. Άρα λοιπόν, η χορήγηση ντοσιταξέλης μετά την προηγούμενη χορήγηση αμπειρατερόνης αποτελεί σαφέστατα μια εναλλακτική λύση πάρα πολύ καλή. Το ίδιο πράγμα αποτελεί και η χορήγηση του ραδίου. Έτσι, μπαίνει και στην ιστορία λοιπόν της δεύτερης γραμμής το ράδιο προκειμένου, με προϋπόθεση πια να μην έχεις πλαγνικές μεταστάσεις. Όποια επιτροπή κόψει άρρωστο ο οποίος έχει πλαγνικές μεταστάσεις, δικαίως θα το κάνει. Όποια επιτροπή ζητήσει τεκμηρίωση, και ξέρετε που το πάω έτσι με τα πράγματα που γίνονται στη Θεσσαλονίκη, ζητήσει τεκμηρίωση ότι δεν έχει πλαγνικές μεταστάσεις προκειμένου να εγκρίνει τη χορήγηση ραδίου, έχει απόλυτο δίκιο. Ναι, διότι αν έχεις κύριες πλαγνικές μεταστάσεις, δεν πρόκειται να σου εγκρίνω τη χορήγηση ραδίου 223. Τελεία παύλα. Πώς να το κάνουμε. Εντάξει. Νομίζω πως είναι σαφέστατο αυτό το πράγμα. Εκείνο το οποίο είναι το ωραίο για το ράδιο είναι ο τρόπος που δράει. Δεν είναι, Βασίλη. Ακριβώς. Δηλαδή, τι έχουμε. Έχουμε ένα ραδιοφάρμακο το οποίο στέλνει κάποια ακτινοβολία. Και εδώ έχουμε την ακτινοβολία Α, τα σωματίδια Α. Τα οποία, όπως βλέπετε εδώ, η ακτίνα που καταστρέφουν είναι μικρή. Είναι 4 με 5 κύτταρα. Και γιατί πάει στο οστό αυτό, γιατί έχει την ίδια χημική σύνθεση με το ασβέστιο. Άρα κάθεται στο οστό και ουσιαστικά προκαλεί, οδηγεί σε απόπτωση, όπως ακούσαμε, τα κύτταρα αυτά που είναι δίπλα. Πρέπει να επαναληφθεί κάποιες φορές. Δεν είναι φάρμακο για τον πόνο. Ακριβώς. Ξεκάθαρο. Τα παλιά ραδιοισότοπα ήταν φάρμακα για τον πόνο. Ευτυχώς δεν είναι στην αίθουσα κανείς από τη δικιά μου τη γενιά που να έχει ζήσει τις τραγικές ιστορίες με το στρόντιο. Λιγότερο τραγικές με το σαμάριο. Αλλά τραγικές. Δεν μπορείτε να φανταστείτε το τι γινότανε. Το πώς πεθαίνανε αυτοί οι άρρωστοι από τις επιπλοκές της αιματολογικής τοξικότητας. Διότι τους αλλάξαν τον αδόξαστο στο μυαλό. Έτσι. Απίστευτα κακά πράγματα σε αυτή την ιστορία. Έτσι. Είναι για την αντιμετώπιση της νόσου. Όχι του πόνου από τη νόσο. Έχουμε και εδώ κάποιες παρενέργειες, κυρίως από το γαστροεντερικό, γιατί η αποβολή του φαρμάκου γίνεται μέσω αυτού. Έχει και αιματολογικές, δεν το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Ωραία. Και εκείνο... Και εδώ, ακριβώς. Ήταν πολύ σημαντικό ότι έδωσε αυτή τη διαφορά στην επιβίωση. Πάλι πολεμώντας για αυτούς το κατά μέσον όρο 3 μήνες, έτσι. Να σπρώξουμε για άλλους 3 μήνες και να σπρώξουμε για άλλους 3 μήνες, κατά μέσον όρο, σε αυτή την ιστορία. Και εκείνο το οποίο είναι ενδιαφέρον, γιατί αποτελεί ένα ερωτηματικό, είναι ότι μπορούμε να το δώσουμε, ρε παιδιά, μαζί με τις υπόλοιπες άλλες θεραπείες. Αυτό δεν είναι ερωτηματικό το οποίο έχει απαντηθεί απόλυτα. Έχουμε κάποια δεδομένα τα οποία λέει, μπορούμε να το δώσουμε μαζί με το νόσημα. Ναι, φαίνεται ότι μπορούμε, χωρίς να επηρεάζεται. Μπορούμε να το δούμε προοπτικά σε συγχορήγηση με αμπειρατερόνι, με ντοσεταξέλη, με ενζαλουταμίδη. Κατά πάσα πιθανότητα ναι. Σήμερα όχι ακόμα. Έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο η οποιαδήποτε επιτροπή θα δώσει την έγκριση να το κάνει μαζί με τα υπόλοιπα φάρμακα για αυτό το πράγμα. Εκείνο το οποίο είναι μια άλλη ταξάνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτή την ιστορία. Φαίνεται πως είναι. Καμπαζιταξέλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε αυτή την περίπτωση της δεύτερης γραμμής. Εδώ πέρα όμως τι δώσαμε. Κάναμε την επιλογή ότι δεν χρησιμοποιήσαμε ενζαλουταμίδη, προχωράμε. Έτσι, δεν χρησιμοποιήσαμε ενζαλουταμίδη, αλλά προχωρήσαμε σε χημειοθεραπεία. Και δόθηκε ντοσιταξέλη. Μειώθηκε το PSA κατά 20% το δίμηνο περίπου, αλλά αρχίζω να έχουμε νευροπάθεια και κόπωση λόγω των παρενεργειών της χημειοθεραπείας και η νέα απεικόνηση δεν αποδεικνύει πρόοδο της νόσου, ο πόνος
αλλά ο πόνος πλέον δεν ελέγχεται ικανοποιητικά. Είναι δηλαδή, εκείνο το οποίο μπορεί να το βλέπουμε να συμβαίνει, ότι η κλινική εικόνα δεν συμβαδίζει πάντοτε με το τι φαίνεται στην απεικόνηση. Έτσι. Είτε αρνητικά είτε θετικά για αυτό το πράγμα. Οπότε κάτι πρέπει να κάνουμε σε αυτή την ιστορία, έτσι δεν είναι? Και θα μειώσουμε τη δόση και θα προσθέσουμε ράδιο, γιατί πονάει, ή θα διακόψουμε τη χημειοθεραπεία και θα αλλάξουμε μάλλον χημειοθεραπεία, γιατί είπαμε και αυτή είναι δραστική, είτε θα διακόψουμε και θα ασκήσουμε μόνο ράδιο, είτε διακοπή της χημειοθεραπείας και... Το 4 αυτή τη στιγμή δεν έχει τεκμηριώσει και ότι δεν υπάρχει να δώσει σιπηλή μου, δεν έχει κανένα νόημα σε αυτή την ιστορία και... Πήρε, τεκμηριώθηκε ότι δεν έχεις πλαχνικές, το τονίζω αυτό το πράγμα, αυτός ο άρρωστος. Δόθηκε ράδιο, ένα μήνα, μετά από 3 μήνες έχουμε μείωση του πόνου, 1-2 στα 10. Πάλι αντιμετωπίζεται με κάποια μη στεροειδή, αντιφλεγμονώδη. Έχουμε περιστασιακές ρινοραγίες, αιμοπετάλια, ικανοποιητικά τώρα, σταθεροποιήθηκαν γύρω σε 75.000. Ποιο θα είναι το επόμενο θεραπευτικό βήμα εδώ? Νομίζω πως αυτή την ιστορία έχουμε... Πρέπει να του διακόψουμε το ράδιο, έτσι δεν είναι? Και βέβαια το να δώσουμε, μην ξεχνάμε ότι και η καμπαστάξελη επηρεάζει και αυτή την αιματολογική εικόνα. Δεν είναι κάτι το που μπορούμε να το κάνουμε εύκολα. Η άλλη λύση βέβαια είναι να του δώσουμε απολύτως τίποτα σε αυτό το πράγμα. Και να συνοψίσουμε. Σε 1,5 μήνα η αιματολογική εικόνα βελτιώθηκε. Άρχισε θεραπεία. Δηλαδή κάναμε τον ασθενή ικανό πλέον να πάρει καμπαστάξελη. Ένα μήνα όμως μετά, μεγάλη αιμοφυλία, ακριβώς, μεγάλη και νεφρική ανεπάρκεια, αφωτερόπλευρη απόφραξη. Αυτή την ιστορία. Έτσι, με υποτροπή τοπική της νόσου. Είναι τότε που ο άρρωστος ξαναγυρνάει στον ουρολόγο. Έτσι, είναι τότε που ο ογκολόγος σας ξαναθυμάται σε αυτή την ιστορία. Λέει, τώρα ήρθε η ώρα να ασχοληθείς εσύ με τον άρρωστό σου πάλι. Έτσι. Λοιπόν, νεφροστομίες άμφο. Για την άρση της νεφρικής ανεπάρκειας. Παρ' όλα αυτά, έχουμε αιμορραγία από την κύση. Νομίζω ότι τέτοιους ασθενείς έχουμε όλοι και δεν θα θέλαμε να ξανάχουμε. Ναι, βέβαια. Έτσι. Κάθε φορά που τους έχουμε, μας πιάνει τρέλα σε αυτή την ιστορία. Έτσι, δεν είναι? Συνεχείς πλύσεις και ουσιαστικά τώρα ο ασθενής είναι κλίνης για αντιμετώπιση του πόνου και απατείται μορφή. Έχω την εντύπωση ότι είναι ένας χαρακτηριστικός άρρωστος, ο οποίος θα αρχίσει να αυξάνεται σε συχνότητα. Και θα ήθελα πριν. Κλείσουμε για απόψε τα σχόλιά σας έτσι λιγάκι για αυτή την ιστορία. Κύριε καθηγητά, αν σας δώσουν και ένα μικρόφωνο θα ήταν ιδανικό. Ήταν οι πληροφορίες, ήταν evidence-based και βάση της βιβλιογραφίας. Εγώ 2 πράγματα ήθελα έτσι να κάνω σχόλιο. Το ένα είναι η σχέση του PSA με την πρόοδο της νόσου. Πρέπει να ξεκαθαρίσει στο μυαλό μας ότι το PSA είναι ένα γονίδιο, το οποίο εκφράζεται κυρίως κάτω από τη δράση των ανδρογόνων. Η σχέση του με το μειώθηκε ή αυξήθηκε, έχει σχέση με το αν ρυθμίστηκε η έκφρασή του. Πολλές φορές αυτό συμβαδίζει και με την απόκριση της νόσου. Αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο. Άρα η κλινική απόκριση ή η εξέλιξη της νόσου βασισμένη στο αν εκφράζεται ένα γονίδιο, δεν πάει να πει ότι συμβαδίζει πάντα με την πρόοδο της νόσου του καρκίνου. Αυτό είναι το ένα σχόλιο και νομίζω πολύ καλά τοποθετήθηκε και από τους δύο σας. Εκείνο επίσης που είναι σημαντικό είναι σε σχέση με τα end points θεραπείων, οι οποίες έχουν σχέση με το αν η νόσος είχαμε παράταση του survival ή όχι. Και θέλω να συμφωνήσω με το 21 με 23 μήνες πόσο σημαντικό είναι, ιδιαίτερα ότι δεν διαφέρουν οι 2 θεραπείες στο progression free survival. Δηλαδή, εάν έχεις 2 θεραπείες οι οποίες έχουν απόκριση θετική για το ίδιο χρονικό διάστημα, αλλά διαφέρουν ως προς το endpoint του survival, εγώ θα διάλεγα εκείνη που είναι μικρότερη. Γιατί η αύξηση του survival σημαίνει η αύξηση του πόνου. Δηλαδή, αυξάνεις την επώδυνη περίοδο ενός ασθενούς. Εάν δεν πετύχεις να έχεις καλύτερη απόκριση στην νόσο. Οπότε αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη. Και το τελευταίο ήθελα να πω είναι όταν εγώ ξεκίνησα να κάνω καρκίνο προστάτου
το 82 οι ασθενείς που βλέπαμε ήταν όλοι μεταστατικοί σχεδόν. 60% που εμφανιζόντουσαν για καρκίνο πρωτοδιαγνωσμένοι ήταν επειδή πόναγαν στην πλάτη και αυτό τους οδηγούσε στην ανάλυση του περιστατικού που να αποδειχθεί ότι είναι ένας μεταστατικός καρκίνος. Οπότε η σύγχρονη ογκολογία στους ασθενείς που απευθύνεται δεν έχει καμία σχέση με εκείνους που είχαμε αναφορικά τότε. Είχαμε diffused μεταστάσεις, πολλαπλές μεταστάσεις, ενώ συνήθως τώρα έχουμε εξελικτικές μεταστάσεις. Θα δεκόσασταν την άποψη που προέβαλα ότι διαφέρουν και βιολογικά αυτοί οι άρρωστοι που αφορά τη βιολογία της νόσης. Είναι άλλη βιολογία, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Άρα, μπορούμε να το τεκμηριώσουμε με κάποιο πολύ σημαντικό τρόπο. Όχι, είναι πολύ απλό. Έχεις εξέλιξη νόσου που γίνεται μεταστατική, ενώ οι άλλοι ήταν de novo όταν διαγνωζόταν και ήταν μάλιστα πολλαπλές μεταστάσεις. Οπότε οι χημειοθεραπείες που γινόντουσαν τότε ήταν η πρώτη παρέμβαση σε ήδη πολύ προχωρημένες μεταστάσεις. Ενώ τώρα δίνουμε χημειοθεραπεία ακόμα και σε μη μεταστατικούς. Που αυτό με κάνει να βάζω πολλά ερωτηματικά σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των χημείων. Το τελευταίο είναι μια πάρα πολύ κακιά ιστορία. Έτσι. Είναι, αλλά προωθείται. Δυστυχώς. Και μέχρι να έχουμε αποτελέσματα από κλινικές μελέτες, εγώ θα ξαναγυρίσω με αυτό που ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα για τα καλά λόγια. Με αυτό που ξεκινήσαμε, ότι ο μη-μηδέν ευνουχό άντοχος δεν έχει νόημα να πάρει το οτιδήποτε αυτή τη δεδομένη στιγμή, παρά μόνο μέσα στα πλαίσια αυστηρά δομημένων κλινικών μελετών. Δηλαδή θυμάμαι το 82 άνθρωποι με μεταστατικό καρκίνο προστάτου, αν δεν μπορούσαν να τους δίνανε ούτε ορμονικό αποκλεισμό. Ναι, κύριε Ζαχαρή. Μία ερώτηση στον ασθενή που πήρε πρώτα πυρατερώνη. Υπάρχουν κάποιες μελέτες που να δείχνουν ότι το να δώσουμε χημειοθεραπεία, δοξαταξέλη, αυξάνει την πιθανότητα να ανταποκριθεί στην ενζαλουταμίδη από ότι να δίναμε κατευθείαν την ενζαλουταμίδη μετά την απειρατερώνη. Υπό την έννοια της αλλαγής πάλι του φαινοτύπου του των καρκινών. Όχι, που να έχω υπόψη. Έτσι. Και το κυριότερο είναι ότι να θυμόμαστε πάντοτε ότι δεν έχουμε head-to-head μελέτες. Δηλαδή, βγάζουμε έμεσα συμπεράσματα χωρίς να έχουμε head-to-head. Υπάρχουν σε εξέλιξη head-to-head αυτή τη στιγμή, δηλαδή σε χημειοθεραπεία και μοναΐβ, όπως τους ονομάζουν. Δεν έχουν πάρει ουσιαστικά απολύτως τίποτα. Αλλά αυτά θα αργήσουν σχετικά να έχουμε καλά αποτελέσματα, δεδομένου ότι υπάρχουν και αυτά τα πράγματα της πολυποικιλότητας της νόσου. Ναι, παρακαλώ. Αν θέλετε στο μικρόφωνο. Μπορούμε να περάσουμε σε θεραπεία με αμπειρατερόνι αν δεν παίρνει LHRH ανάλογα ο ασθενής. Σαφέστατα ναι, αλλά είπαμε ότι αυτή τη στιγμή, επειδή όλες οι μελέτες έχουν γίνει συνεχίζοντας τη χορήγηση των LHRH αναλόγων ή των anti-LHRH, δεν νομίζω πως υπάρχει πουθενά. Υπάρχει μια μελέτη γερμανική η οποία είναι σε εξέλιξη, τρεις συνολικά, που έχουν κόψει το LHRH και χορηγούν είτε ενζαλουταμίδη μόνο είτε αμπειρατερόνι μόνο, αλλά μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα αυτών των μελετών δεν νομίζω πως έχουμε κανένα δικαίωμα να διακόπτουμε την ορμονοθεραπεία. Ρωτάτε μήπως δεν έχει πάρει καθόλου LHRH. Έχω ασθενή, έχει κάνει ακτινοβολία το 2013, πήρε 1,5 χρόνο LHRH, τα έκοψε μετά, δεν ήθελε γιατί ήθελε τη διάθεσή του. Είναι έξυπνος ο ασθενής, κινείται τώρα, έχει από το 14,5 μέχρι τώρα, όπου να είναι θα τον δω. Βρισκόμαστε όμως. Κινείται με μια. Σας προλάβω σε αυτή με μια τεστοστερόνη γύρω στα 300. Λοιπόν, δεν έχει καμία ένδειξη αυτό. Έχει δύο μεταστάσεις. Έχει δύο μεταστάσεις και έχουμε κάνει και μία τρίτη. Ακούστε με. Δεν έχει την ταμπέλα ευνουχοάντοχος. Δεν έχει την ταμπέλα ευνουχοάντοχος. Άρα απαγορεύεται να του δώσετε οποιοδήποτε από όλα αυτά τα φάρμακα, διότι δεν είναι ευνουχοάντοχος. Ναι, ο αλλά το PSA πάει από είναι 2-3. Ναι. Καμία αντίρρηση. Τι θα κάνω εγώ με αυτόν τον άρρωστο. Θα πάει όπου να είναι, θα πάει 4. Αν θα του δώσει κανείς, θα του δώσει ορμονοθεραπεία. Δεν θέλει. Πρόβλημά του. Δεν είναι δικό σας πρόβλημα, είναι δικό του. Εσείς έχετε υποχρέωση να του εξηγήσετε ότι σε αυτή τη φάση της ασθένειάς του
Το μοναδικό το οποίο μπορεί να πάρει είναι ορμονικό χειρισμό. Μα του ρίχνει την τεστοστερόνη και τη διάθεση. Είναι 2,5 χρόνια χωρίς LHRH ανάλογα και πάει καλά. Αυτό θα μεγάλει ένδοξο. Τώρα αρχίζει και αυξάνεται το PSA. Θα μεγάλει ένδοξο. Λοιπόν, καμία επιτροπή δεν πρέπει να εγκρίνει τη χορήγηση αμπειρατερόνης σε αυτόν τον άρρωστο. Τελεία, παύλα. Πάρα πολύ απλά. Θέλει, έχει καλώς. Δεν θέλει, μεγιά του με χαρά του. Στην κυριολεξία δεν είναι, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Δεν υπάρχει επιστήμη η οποία να υποστηρίζει αυτό το πράγμα. Καμία. Ναι, ναι, δεν είναι αυτό το αν θέλει ή δεν θέλει. Είπαμε, είναι έξυπνος ο άρρωστος. Είναι βλάκας. Είναι κατεξοχήν βλάκας. Δεν... Τι? Μα ακριβώς για αυτό το πράγμα. Οι ενδείξεις αυτών των φαρμάκων είναι απλά μεταστατικός ευνουχοάντοχος καρκίνος. Ορισμός του ευνουχοάντοχου καρκίνου είναι ότι η τεστοστερόνη του πρέπει να είναι κάτω από 50 νανογραμμάρια ανά ml. Να έχει την άνοδο του PSA, τη διαδοχική μπλα 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 ή να έχει progression στην απεικόνηση. Μα ή τα παίρνει ή δεν τα παίρνει τα LHRH ανάλογα. Το PSA είναι το ίδιο. Δεν έχει καμία σχέση το PSA για να ορίσουμε, για να βάλουμε τον άνθρωπο αυτό, να το βάλουμε σε μια κατηγορία ασθενών. Χρειαζόμαστε να έχουμε τεστοστερόνη χαμηλή. Όχι, εδώ λέμε ότι χρειαζόμαστε πόνο να έχουμε για να κάνουμε... Δεν είπαμε αυτό. Αυτό τόνισα ότι δεν αποτελούν τα συμπτώματα και η εξέλιξη των συμπτωμάτων τρόπο για να βάλει κανείς τον ορισμό του ευνουχοάντοχου. Δεν. Ξαναγυρίζω. Ορισμός ευνουχοάντοχης νόσου. Πρώτα απ' όλα μετράει κανείς την τεστοστερόνη. Είναι ή δεν είναι κάτω από 50 νανογραμμάρια ανά ml. Για να έχει κανείς τεστοστερόνη κάτω από 50 νανογραμμάρια ανά ml, είτε θα του έχει κόψει τα τέτοια του, είτε θα του έχει δώσει ορμονοθεραπεία, είτε με LHRH ανάλογο, είτε με anti-LHRH ανάλογο, είτε με μεγάλες δόσεις αντιανδρογών. Απλά, με κανέναν άλλο τρόπο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Επιπλέον τώρα σε αυτή την ιστορία είναι ότι θα πρέπει ή να έχει συνεχή άνοδο του PSA σε διαδοχικές μετρήσεις ή να έχει εξέλιξη στην απεικόνηση της νόσου. Τόσο απλά. Εντάξει, ο άρρωστός σας επομένως δεν είναι ευνουχοάντοχος. Για να μπορέσει να μπει στη θεραπεία με οποιοδήποτε από αυτά τα πράγματα που είπαμε, πρέπει να είναι ευνουχοάντοχος. Παρακαλώ. Αν μπορώ να κάνω μια ερώτηση, βασικά δεν έχει σχέση τόσο πολύ με τον ασθενή που έχουμε παρουσιάσει εδώ πέρα. Είναι... Τελειώσαμε τον αν γίνεται, έτσι. Γιατί εμείς ανήκουμε έτσι σε μια γενιά νέων ουρολόγων κλπ. Που αρχίζουμε και βλέπουμε πλέον ασθενείς που είχαν μπει σε ορμονοθεραπεία χωρίς να υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο λόγο. Στα 72-73, του πότε βλέπουν πλέον τα 80+ τώρα, με μια δεκαετία ορμονοθεραπεία. Οπότε δίνεται και λίγο χιουμοριστικά. Καλώς των πραγμάτων, στις εθνικές ουρολογικές ημέρες θα έχουμε και ένα session για τις ενδείξεις χορήγησης ορμονοθεραπείας σήμερα. Προφανώς. Απλά λέω ότι εμείς αυτούς τους ασθενείς πλέον τους βλέπουμε στα 80+ τους. Mm-hmm. Έχουν πάρει μια ορμονοθεραπεία για 10 χρόνια. Ωραία. Χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Αρχίζουν τώρα πλέον τα PSA και διαφοροποιούνται. Μας δίνουν και μας ευκαιρία να ψάξουμε κάποια πράγματα σε φαρμακευτικές αγωγές. Δηλαδή, mm-hmm. κόβουμε αντιανδρογόνο, προσθέτουμε, αλλάζουμε σε φυρμαγκόν κλπ. Και παρατείνουμε αυτό το μη-0 επαόριστο όσο μπορούμε το παρατείνουμε. Απλά το θέμα είναι, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Καλά, βάζω άπειρα ερωτηματικά σε αυτά που είπατε ήδη. Δεν έχει κανένα νόημα, απλά είναι ότι ο 80+ έρχεται πλέον και λοιπά και προσπαθεί να παρατείνει το χρόνο ζωής επαόριστο. Πιστεύω ότι θα φτάσει στα 100, δηλαδή αυτό είναι το θέμα όλο. Έτσι, ναι, είναι αλλά το... με όλα αυτά που μου είπατε μέχρι τώρα, τι αφορούν έναν άρρωστο που έχει μεταστάσεις. Όχι, καμία σχέση. Αυτό σημαίνει είναι εκτός, είναι στο μη-0, δεν έχει μεταστάσεις. Είναι μη-0, λοιπόν, πολύ ωραία. Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο σε περιστατικό. Είναι απλά μια σειρά περιστατικών που έχουν πάρει λοιπόν μια ορμονοθεραπεία για πάνω από 8 χρόνια. Τουλάχιστον έχω αρκετά παραδείγματα από αυτούς που αναπτύσσουν νέους καρκίνους, πρωτοπαθείς αιστείες διαφορετικές, και οι πιο πολλοί από αυτούς συνηθισμένα κάνουν στο νεφρό. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι ανάλογο στη δικιά σας την εμπειρία, αν υπάρχει κάποια συσχέτιση ή όχι, κάτι γνωστό. Τη βιβλιογραφία δεν βρήκα κάτι. Η οποία έχει να κάνει και με την ηλικία. Μην το ξεχνάμε ότι αν κάποιος ζει αρκετά, έχει πιθανότητες να βγάλει και άλλον καρκίνο. Αυτό ήταν και η δικιά μου εντύπωση. Απλά είναι κάτι το οποίο είναι
Όχι, δεν έχει καμία σχέση. Δεν είχατε κάτι τέτοιο. Με την ορμονοθεραπεία, όχι. Ο άρρωστός μας, όταν δεν ανταποκρίθηκε στην χημειοθεραπεία ή μάλλον ότι είχε παρενέργειες από τη χημειοθεραπεία, θα μπορούσε να είχε πάρει ενζαλουταμίδη? Σαφέστατα ναι. Αντί να τον, να τον ξαναβάλουμε, θα μπορούσε. Σαφέστατα ναι. Το είπαμε αυτό το πράγμα, ότι δεν είναι απαγορευτικό η προηγούμενη χρήση εμπειρατερώνης ότι απαγορεύει τη χρήση της ενζαλουταμίδης μετά. Στη φάση της ορμοαντοχής, εάν αλλάζαμε το LHRH... Καμία και... απολύτως διαφοροποίηση. Και με ανταγωνιστή. Δηλαδή είτε LHRH πάρει, είτε anti-LHRH πάρει, είναι το ίδιο πράγμα, έτσι. Δηλαδή αυτά το switch τέτοιο έχουν γίνει μελέτες, αποδείξαν ότι σε αυτή τη φάση της ορμοαντοχής δεν έχει καμία απολύτως διαφοροποίηση. Κάτι άλλο? Να ευχαριστήσουμε. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν και καλή διασκέδαση.